Χρυσός Ανέστη, μάγκες μου. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Αληθές ο κύριε Στάκη μου. Ναι, αναστήθηκε ο Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός. Αναστήθηκε. Για να δούμε πότε θα αναστήθουν. Δεν το βλέπω. Περάσαμε καλά, περάσατε καλά φαντάζομαι. Όλοι να περάσατε καλά. Φαγητό και αυτά όλα. Εκεί. Τώρα έχουμε πάλι αγωνιστικές υποχρεώσεις όμως, Στάκη μου. Τετάρτη κιόλας. Από τα κεφάλια μέσα. Ναι. Αλλά προχτές όμως, στο Πόλο, φοβερή εμφάνιση ο Ολυμπιακός. 12-3 μια ομάδα που δεν είναι και... Παίξαν όλοι εκεί. Δεν το παρατησαν το παιχνίδι στα λίγα γκολ επειδή νικάγαμε. Παίξαν πολύ καλή άμυνα. Μπράβο. Έτσι είναι όλες οι ομάδες. Ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού στο Πόλο φανταστικός και όλοι οι παίκτες βέβαια. Και τώρα θέλουμε ένα βαθμό στο επόμενο παιχνίδι που εγώ θα νικήσουμε μέσα στο Παπαστράτο, πιστεύω. Ποιο? Με την Έλγκερ, πώς τη λένε. Όχι, τίποτα δεν χρειαζόμαστε γιατί φέραν ισοπαλία. Τίποτα. Α, ναι, παίζουμε κατευθείαν. Φέραν ισοπαλία. Ναι, φέραν ισοπαλία. Θα νικήσουμε αυτό. Τίποτα. Δεν είναι. Ναι, ναι, δεν παίζουμε Παρασκευή και Σάββατο. Ναι, Παρασκευή. Α, πήγαμε στους 4 δηλαδή. Ναι, ναι, στους 4. Μη τελικό παίζουμε κατευθείαν και τελικό. Δεν χρειάζεται. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, το Ολυμπιακός θα νικήσει μεθαύριο στο Παπαστράτιο. Αλλά μέχρι μεθαύριο έχουμε την Τετάρτη ένα παιχνίδι στο. Δύο και την Παρασκευή. Ναι, το πρώτο είναι την Τετάρτη και 6 ώρα το απόγευμα. 6 είναι. 6 το απόγευμα με την ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ ενδέχεται. Κάποια λίγα ιστορία που υπάρχουν. Θα φύγουν και αυτά. Ενδέχεται σε ένα από τα δύο παιχνίδια να γίνει και η απονομή. Τετάρτη Παρασκευή. Ναι, ή την Τετάρτη την Παρασκευή. Στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού που πήρε το πρωτάθλημα. Το κοριτσιό. Μέσα στη Λεωφόρο, ναι. Θα γίνει η απονομή στον κόσμο. Πανεύκολα. Από εκεί πέρα τι έχουμε, Τάκη, μετά πάμε. Την Τετάρτη έχουμε, Τάκη, είναι ένα παιχνίδι, να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι, να παίξουμε μετά από ότι παίζουμε πάλι το δεύτερο. Μετά τι έχουμε. Μετά έχουμε το τελικό, Σάββατο. Ναι. Ιστορία υπάρχουν, άφθονα. Για πού? Για το Σάββατο. Το τεχνικό, 70.000 εισιτήρια, κανείς δεν πάει να τα πάρει. Θα έχει 70.000 καρέκλες. Δεν πάει να τα πάρει κανείς. Γεμάτα θα είναι από καρέκλες. Ναι. Μπράβο κύριε Κοντονή. Συγχαρητήρια. Κατέστρεψε το ποδόσφαιρο. Θες να καταστρέψει το ποδόσφαιρο, αλλά ο Ολυμπιακός την πληρώνει. Ναι, όχι, εσείς θα την πληρώσετε στο τέλος. Όχι, στο τέλος κανονικά. Δηλαδή, αν την πληρώσουμε. Το έχετε καταλάβει. Δεν εμφανιστήκατε και πουθενά. Πού είσαστε, ελάτε να δείτε. Ό,τι είναι καλό και δίνει έσοδα στα ταμεία του κράτους. Λένε δεν τα θέλουμε. Αφού τα κάνατε όλα σωστά, όλα σωστά, πήγαινε και σε μια εκκλησία να σας δούμε και στις εκκλησίες. Δεν πήγε κανείς εκεί. Δεν πήγανε. Γιατί? Ξέρω εγώ, φοβούνται τις κακοτοπιές. Μήπως θα δυναμητάκια, εγώ πιστεύω. Εντάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, δικαίωμά τους είναι. Δεν νοιάζει κιόλας. Ποιος μου λέει εμένα ότι ο λόγος που δεν γίνεται με κόσμο είναι για να μην αντικρίσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εκεί. Τέλος πάντων. Δεν έχει ξαναγίνει σε καμία χώρα αυτό. Τελικό κυπέλλου να μην έχει κόσμο. Και χωρίς δικαιολογία, το κυριότερο. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι καταστροφή του ποδοσφαίρου, αλλά την πληρώνει ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει επεισόδια. Επεισόδια έχει κάνει όχι, ο Πάο. Όπως είπε και ο Σάββας Θεοδωρίδης, ο συγκεκριμένος υπουργός. Οι άλλοι έχουν κάνει. Εμείς δεν έχουμε κάνει. Ναι, απλά ναι. Με τη συμπεριφορά μας. Έτσι, τους αναγκάσαμε και τον Υπουργό και τους υπολείπους να πέσουν στο λάκκο που οι ίδιοι σκάψανε για μας. Να πέσουν οι ίδιοι μέσα, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι στάνταρ αυτό ο συγκεκριμένος Υπουργός που τον καλύπτει η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι εχθρός του Ολυμπιακού. Είναι μόνο εχθρός του Ολυμπιακού. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, δεν έχει να κάνει με κανένα καλό του ποδοσφαίρου. Τα βλέπουμε τα χαέντια τους, δεν έχει καταφέρει τίποτα, μόνο να ακούγεται στις τηλεοράσεις. Μόνο ότι να καλύπτει την εγωμανία του και την εγωπάθειά του, έτσι. Άμα θέλει δημοσιότητα μπορεί να τη βρει αλλού, να τον εβάλει σε κανένα άλλο υπουργείο και να μην ασχολείται με το ποδόσφαιρο, να φύγει από το αντικείμενο αυτό. Δεν μπορεί να το καταστρέψει κανείς υπουργός, καμιά κυβέρνηση το ποδόσφαιρο. Είναι βαθιά ριζωμένο στα θέλω και στα γούστα του ελληνικού λαού, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα που γίνεται είναι έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου.
Και κατά συνέπεια κατά του Ολυμπιακού, γιατί μόνο ο Ολυμπιακός παίζει ποδόσφαιρο. Όλοι οι άλλοι δεν θέλουν να παίξουν. Λοιπόν, να πούμε ότι στον αγώνα του Πόλου που νίκησε ο Ολυμπιακός 12-3 προχτές αυτή την ομάδα της Σπαντάου, την γερμανική, ήταν και ο Σιώβας, ο Δημήτρης ο Σιώβας, ο Ιντέγε, δύο παίκτες του Ολυμπιακού που το Σαββάτο. Ο Γιάννης ήταν, σαν ποδοσφαιριστής πάλι. Βραζιλιάνος. Βραζιλία. Λοιπόν, πρέπει να αποδείξουν σε ποιος είναι καλύτερος. Στην Ελλάδα έχει αποδειχτεί αυτό, το έχουν πει όλοι, το έχουν πει. Τι να κάνουμε, να σου πω εγώ, να αποδείξουν. Εμείς το ξέρουμε και το έχουν παραδεχτεί ο Τούντορ, το έχει παραδεχτεί ο Τσιμπούρ, το έχει παραδεχτεί ο άλλος ο Πογιέτ. Ο Πογιέτ. Πάρα πολύ αυτό, σας ξεφτύλισε. Κάποιος από την Παναθηναϊκό νομίζω, όλοι το έχουν παραδεχτεί ότι η ομάδα μας είναι 30 βαθμούς από το δεύτερο, 40 από το τρίτο, από το δεύτερο, 50 από το τρίτο, 120 από τον τελευταίο. Τίποτα. Κοιτάξτε, εδώ παρατηρείτε το φαινόμενο. Ποιο είναι η σημαία του Παναθηναϊκού, όποιο και να είναι. Μόλι φύγει από εδώ, θα πει Ολυμπιακό, δίκαια και τέτοια. Αυτά που κάνει τώρα θα φύγουν. Όσο είναι εδώ, βάζανε τον Πογκέ και λέγε να διακοπεί το πρωτάθλημα. Έτσι. Μόλι έφυγε, λέω και λέω γάμο του. Σοβαρό προπονητή με καριέρα και κάθεται και λέει τέτοια. Πώς τις βάζουν και λέει τέτοια πράγματα. Μετά είπε την αλήθεια, βέβαια. Ένα άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ ξεφτυλίστηκε, δεν κατέβηκε. Οι κότες του Βορρά δεν κατεβήκανε. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί κατεβαίνει στο πρωτάθλημα, ρε. Ναι, δεν κατεβήκανε λόγω της κακιάς ΕΠΟ. Έτσι. Ναι. Στο πρωτάθλημα γιατί δεν κατεβαίνουν στα play-off τώρα. Είναι πάλι. Εκεί είναι πάλι εκεί, η κακιά ΕΠΟ. Γιατί κατεβαίνουν, ναι. Του πω εγώ. Μπας και πάρετε 2-3 εκατομμύρια, παίξετε τίποτα προκριματικά στο UEFA και μειώσετε τη χασούρα. Όχι. Αυτός είναι ο λόγος. Λοιπόν, αυτός η κακιά ΕΠΟ υπάρχει παντού. Αλλά πιο κακός με εσάς είναι ο Ολυμπιακός. Που όπου σας βρει, σας αλανιάζει. Και φοβηθήκατε κοτούλες, κότες που το έχετε και κακαμάρι σας μεταξύ σας. Βγείτε παρά έξω να δείτε τι γίνεται, τι λένε. Εντάξει, εκεί πέρα με στη Θεσσαλονίκη που έχετε καθίσει και έχετε ψηθεί μόνοι σας. Τη μεγαλύτερη ξεφτύλα της ιστορίας σας, που δεν υπάρχει αυτό, να μην κατέβει, να είναι ρίψας φυσικά κάθε ομάδα, να μην κατέβει σε ένα αγώνα, όσο ισχυροί και να είναι και οι άλλοι. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ρεζιλίκι που μπορεί να υποστεί μια ομάδα, να το ξέρετε. Άλλο τι σας λένε εκεί πέρα οι εφημερίδες σας που δεν θέλει ποτέ να πάρει. Που οι εφημερίδες σας δεν θέλουν ποτέ να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Εντάξει, πρόβατα. Σας έχουν, θέλουν να σας έχουν έτσι στην αναμπουμπούλα. Είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να συμβεί στην οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι. Αν γινόταν κάτι παρόμοιο που δεν υπάρχει να το διανοηθεί οποιοδήποτε Ολυμπιακός. Έτσι. Αν γινόταν κάτι παρόμοιο, όχι κόρονα στο κεφάλι μας θα είχαμε κάνει εμείς τον κάθε Σαββίδη και τέτοια, δεν θα έβρισκε καράβι να φύγει. Και πάμε και σε ένα παράδειγμα ενός παίχτη δικού σας, πρώην παίχτη και νυν προπονητή του Κωσεϊσάου, έπαιζε Γκυμαράης με την Μπενφίκα και του λένε κάτι δημοσιογράφοι, λέει θα πάω να παίξετε, είναι πολύ δυνατή η Μπενφίκα και τέτοια, θα πάω να παίξετε και αυτά. Δεν ξέρω, επιτελικό σκουπέλι, τι ήταν εσύ παίζει στίγμα Φλόρ, Γκυμαράης με την Μπενφίκα, όχι μόνο τώρα την παίζει η εβδομάδα. Πρωτάθλημα, ναι. Και λέει, σιγά με τα πάμε. Λέει, και τι έγινε, λέει, που είναι ισχυρή η Μπεφίκα. Λέει, τι είμαστε εμείς, λέει, ΠΑΟΚ. Έχετε δημιουργήσει δικασμένο, να το ξέρετε. Είστε το παράδειγμα προς αποφυγή. Είστε, πώς να σου πω, η προσωποποίηση της ξεφτύλας, του ρεζιλικιού, που το έχετε και σας σαν τιμή σας. Έτσι, για καμάρι. Θα το δείτε το καμάρι. Και όλα αυτά τα δείτε μπροστά σας και εσείς και ο Σαββίδης από εσάς και εσείς από το Σαββίδη, γιατί έτσι θα πάει αυτό το. Έτσι, για να εξηγούμαστε. Ξεκινάνε με μείον τρεις. Ναι, άλλο δεν μου νοιάζει αυτό. Ναι, το ρεζιλίκι, τι να του νοιάζει, τι 40, με 40 βαθμούς, τι με 43. Ναι. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σαν να παίζουμε εμείς με την Μπαρτσελόνα και να λέμε πω πω φταίει η κακιά UEFA, να έχουμε φάει καμιά τριάδα εδώ πέρα και να παίξουμε και στην Μπαρτσελόνα και να λέμε πω πω τι θα αντιμετωπίσουμε και από εκεί, φταίει η κακιά UEFA. Αλλά παίζουμε στις άλλες διοργανώσεις. Άμα παίζαμε καλά μυρωδιά, καλή UEFA. Αλλά τώρα με την Μπαρτσελόνα η κακιά UEFA. Δεν υπάρχει αυτό το ρεζιλίκι, έτσι και αυτή η αντίφαση που κάνετε και προσπαθείτε να πείσετε. Θα τους παραδεχόμενα άμα τα κατεβαίνα στα play-off. Ναι, θα έκανε μια συνέντευξη. Από είναι κακιά η ΕΠΟ. Εσείς από είναι κακιά η ΕΠΟ. Δεν γίνεται τώρα να είναι κακιά τη μέρα και καλή τη νύχτα ή το απόγευμα. Αλλά μία ώρα πριν όμως, εκεί σε ένα τέτοιο που λέγανε ότι είναι γιορτή, δεν ξέρω τι διάλογο ήταν αυτό, που δεν πήγε και κόσμος,
Λέγανε θα τους τιμωρήσω. Άκη. Ναι, θα κατέβω λέει να τους τιμωρήσω. Τι να τιμωρήσει με τα λόγια. Με τα λόγια. Ελάτε να δείτε τις τιμωρίες. Πώς είναι οι τιμωρίες. Κάπου θα, θα κατεβείτε κάποια στιγμή. Όχι μόνο να κατεβείτε και θα ξανανεβούμε κι εμείς. Και ας ξανακάνουμε πάλι τα έγκια. Δηλαδή το πιο εύκολο. Εμείς ότι θα έρθουμε. Το μόνο που μπορεί να σας εγγυηθούμε είναι ότι θα έρθουμε εκεί και θα σας ξανακάνουμε πάλι τα ίδια. Τώρα άμα δεν ξανακατεβείτε εσείς με τη φάμπρικα που έχετε ανοίξει, ζαμανφού. Από εκεί και πέρα, Τάκη, έχουμε μιλάμε για το μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό του κόσμου. Μπράβο, ρε Μίτσο, μπράβο, μπράβο. Για μένα κι άλλο η Νάπολη. Πληρώθηκε και ο Φλόρο. Ναι. Έλα, ας πω και ένας τίποτα. Την ίδια αγωνία είχαμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μια που μιλάμε για το μεγαλύτερο οργανισμό του, αθλητικό οργανισμό του κόσμου και δεν είναι άλλος εκτός από τον Ολυμπιακό, η ομάδα μας παίζει, πότε είναι, 2 και 4 τον Ιούνιο, 2 και 4 Ιουνίου, Final Four για το Ευρωπαϊκό. Πήγαμε στους 4. Του Πόλο. Champions League είναι. Champions League, σαν να λέμε Champions League του Πόλο. Έτσι. Όχι, είναι, πόλο... δεν είναι με βάση. Όχι, σαν να λέμε το Champions League του Πόλο. Δεν έχει άλλο τίτλο. Θα πάμε εκεί να διεκδικήσουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό της χώρας. Το μεγαλύτερο αθλητικό οργανισμό του κόσμου, μπορώ να πούμε, με την έννοια ότι συντηρεί τόσα τμήματα που κάνουν πρωταθλητισμό. Καμία άλλη ομάδα δεν το κάνει, ούτε από αυτές τις μεγάλες, ούτε από χώρες πολυπληθέστερες, έτσι. Και για να σας ενημερώσουμε και για την εκδρομή αυτή, έχει βγάλει ανακοίνωση βέβαια Κράτης Τέχνης και οι συνδέσμοι, εμείς θα σας διαβάσουμε τους συνδέσμων. Οδική εκδρομή στη Βουδαπέστη θα πραγματοποιηθεί ώστε ο κόσμος του Ολυμπιακού να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας πόλου του Ολυμπιακού για το Final Six του Champions League. Τέσσερις. Ναι, το Final Six είναι. Ναι, Final Four είναι για μας. Θα παίξουν και άλλοι δύο. Εμείς παίζουμε κατευθείαν ημιτελικό μετά την νίκη μας με τη Σπαντάου και την ισοπαλία της Έγκαι. Η τιμή της εκδρομής ανέρχεται στα 125 ευρώ. Μαζί με τα εισιτήρια των αγώνων, συν δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή τιμή. Μία στο Βελιγράδι, η μία διανυκτέρευση θα γίνει στο Βελιγράδι και άλλη στη Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη θα δώσουμε ραντεβού με τα υπόλοιπα αδέρφια μας που θα έρθουν από άλλες πόλεις της Ευρώπης. Γι' αυτό στο γήπεδο θα φοράμε όλοι ερυθρόλευκα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, η αναχώρηση θα γίνει Τετάρτη βράδυ, 1η Ιουνίου από το Καραϊσκάκι. Πέμπτη, την επόμενη μέρα, θα έχουμε διανυκτέρευση στο Βελιγράδι. Την Παρασκευή αναχωρούμε για Βουδαπέστη, για τον ημιτελικό. Εκεί θα διανυκτερεύσουμε κιόλας. Και Σάββατο 4 Ιουνίου είναι ο τελικός. Και μετά τον τελικό κατευθείαν αναχώρηση για Πειραιά. Θέλω να πω επίσης ότι εκτός από ότι είπαμε η τιμή της συμμετοχής είναι 125 ευρώ με, για οδική εκδρομή με δύο διανυκτερεύσεις, εισιτήρια, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό, εισιτήρια και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όποιος θέλει να πάει μεμονωμένα μπορεί να προμηθευτεί εισιτήρια από τον Εραστέχνη τα οποία είναι στην τιμή των 33 ευρώ. Να πούμε κάτι τώρα. Υπάρχει μάγκη φοβερή ζήτηση. Σας το λέμε να το ξέρετε και το λέμε και κυρίως για κάποιους γνωστούς που μπορεί να έρθουν όπως έγινε και με τα διαρκείας. Πόπο ρεάκι, πόπο ρετάκι, πόπο ρετάδε, να μείνω εγώ απ' έξω που ήμουνα διακοπές, δεν πρόλαβα, δεν υπάρχει, είναι 800 εισιτήρια. Είναι τρομερή η ζήτηση, μην νομίζετε ότι είναι και πολλά, για Ολυμπιακό μιλάμε, είναι τρομερή η ζήτηση και μπορεί κάποιος που θα το αμελήσει να βρεθεί προεκπλήξεως. Σίγουρα δηλαδή. Άρα, μεριμνήστε τώρα που είναι νωρίς. Σε αυτό το γήπεδάκι το είχαμε ξαναπάρει το Champions League εκεί. Εκεί είναι, εκεί ήταν, ή στην Κροατία. Εκεί, εκεί. Ε? Στο ίδιο γήπεδο. Στο ίδιο, στο ίδιο γήπεδο. Γαλλία, για να το λέω, το ξέρει. Αφού στο ίδιο γήπεδο. Και θα το ξαναπάρουμε και φέτος. Αλλά μια και λέμε για γήπεδα Ευρώπης, νομίζω έχουμε 5 χρόνια σερή που κάποια ομάδα του Ολυμπιακού παίρνει κυπελάκι Ευρώπης. Φέτος το πήρε το πόλο γυναικών. Ναι, πήραμε το Super Cup. Ναι. Για βοηθήστε και εσείς μάγκες.
Πέρυσι πάλι νομίζω. Ναι, μη τελικό στι 3 και τελικό στι 4. Γεια σου Παύλο, χρόνια πολλά. Πέρυσι πάλι νομίζω το πήρα οι γυναίκε το είχαν πάρει και φέτος το Super Cup. Πρόπερσι το είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Δηλαδή έχουμε μια πενταετία που κάποια αθλήματα του Ολυμπιακού μπάσκετ και πόλο αντρών γυναικών παίρνουν κύπελλο. Ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό. Το μπάσκετ έχει πάρει. Στην Ελλάδα τη κρίση. Το μπάσκετ έτσι, τα 6 χρόνια είναι η κρίση, τα 5 τελευταία. Τα τελευταία 4 χρόνια το μπάσκετ έχει πάρει 3 ευρωπαϊκά. Ένα στο Λονδίνο, ένα στην Τουρκία, Λονδίνο και ένα στη Βραζιλία. Εκεί. Άλλο είναι και τη Βραζιλία. Τι παγκόσμιο ήταν εκείνο. Τι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό. Δεν το πες κύπελλο. Α, το πάω ευρωπαϊκό. Δεν το ευρωπαϊκό. Ναι, ευρωπαϊκό. Εμείς βλέπετε, είμαστε πάντα ακριβείς. Ωραία. Ούτε πάντα ότι είναι πρωταθλητής όλα τα σπορ, ούτε τίποτα. Εδώ ένα λάθος κάνουμε σαν διοργάνωση και το διευκρινίζουμε. Όχι να αιωρείτε. Λοιπόν... Και φέτος θα το πάρουμε πάλι, το πιστεύω. Έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, Ολυμπιακός. Αυτό αποδεικνύεται και από την Εθνική Ελλάδος που παίζουν όλοι παίξουν του Ολυμπιακού στην Εθνική. Κάνα δύο παίζουν από τους άλλους. Έχουμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, στο πόλο αντρών. Όσον αφορά για το κύπελο που ο Ολυμπιακός δεν έχασε το κύπελο Ευρώπης στο πόλο γυναικών, αυτό οφείλεται, σας είπα και τις προάλλες, για μένα οφείλεται στον αποκλεισμό των κοριτσιών από το... Την κούραση από το Ολυμπιακό. Ναι, ταξίδια και ήταν 7-8 παίκτες του Ολυμπιακού. Οι άλλες τρεις ήταν σε άλλες ομάδες. Πάλι κούραση και ψυχολογικό, γιατί δεν πήγε η ομάδα μας στην Εθνική Ελλάδος, ενώ δεν πήγε στην Βραζιλία. Άρα θα πάρουμε το πρωτάθλημα εδώ. Καταρχήν, μου κακοφαίνεται τώρα λίγο μετά το αρνί, τα ό,τι φάγαμε τέλος πάντων, να μην έχουμε ένα κυπελάκι. Εδώ. Άκου τώρα, για ένα φίλο τώρα που λέει, θα μαζευτούμε κάπου που φύγει η ομάδα για το ΆΚΑ. Όχι, δεν νομίζω. Απλά την Παρασκευή θα ξέρουμε τι θα γίνει, θα σας ενημερώσουμε για το Σάββατο. Από την Παρασκευή. Έχουμε άλλη μια εκπομπή πριν το παιχνίδι. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες στα κύπελα, να τις θυμηθούμε. Λοιπόν, έχουμε πάρει το κύπελο του μπάσκετ, πρωτάθλημα του μπάσκετ, στο γυναικό. Ναι. Θα φέρουμε τη Δευτέρα το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο στους άντρες. Όπως με βλέπετε και όπως σας ακούω εγώ, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα συντρίψουμε αυτές τις άθλιες γλώσσες που βγάζετε και τα ψέματα που λέτε για τον Ολυμπιακό. Θυμαστείτε μεθαύριο. Η ομάδα μας, από ό,τι μαθαίνω, είναι... Σκέφτονται μόνο το κύπελλο, τίποτα άλλο. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Όχι, να το πάρουν εκεί. Θα μπορούσαν να το σκέφτονται. Να παίζουμε ένα αγώνα κυπέλλου. Ή μπορεί να σκεφτώ τις διακοπές. Ναι. Χάρη. Μόνο αυτό σκέφτονται. Θα φάτε αυτά που ζητάτε. Δεν μας νοιάζουν οι απειλές των τηλεφώνων που δεν ανοίγουν ποτέ. Ποτέ. Έλα ρε φίλε, έπαιξε 50-80, ξέρω τι λένε. Άστο τα, έχει. Δεν τα ξέρω τι λένε. Όχι. Δεν είναι ότι δεν ανοίγουν ποτέ, δεν θα θερμίθηξουμε και τη δικαιοσύνη, απλά λόγω απεργίας του δικηγόρου. Τώρα δεν έχουν ανοίξει, Άκη μου. Ναι, σίγουρα δεν έχουν ανοίξει τίποτα, όλα των Ολυμπιακών. Θα δούμε κάποια στιγμή. Και αυτά από τον Ολυμπιακό να ανοίγουν με σειραφές. Ναι, ναι, ναι. Άλλοι τα λένε φορά παρτίδα. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει. Όχι. Δηλαδή, έχουμε κατασκευάσει μια εγκληματική οργάνωση, ναι. Μια αδρά ανενόχλητη, μια η πραγματική εγκληματική οργάνωση, έτσι. Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, έχετε πάρει πολλά όμως. Μέσα στις διακρίσεις είσαστε με τη λάσπη. Και αυτό που σας περιμένει το καλοκαίρι με τις μεταγραφές, το λέω και για τους τρεις σας. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει για τις μεταγραφές που υποτίθεται θα κάνετε. Άντε, ρε, τα έλεγες εσύ με το 4, δεν πάμε πουθενά. Μπράβο, ρε, που το έλεγες εσύ. Το 4 πάμε... Με 4 τον Πρίντες, λέει, δεν πάμε πουθενά. Εντάξει, ρε, φίλε. Ναι, ρε, μιλάω, δεν είναι Ολυμπιακός καταρχήν. Εγώ κόβω το κεφάλι μου και τα χέρια μου. Δεν τα έλεγε καθένα τώρα. Δεν υπάρχει κάτι το 4. Πώς το γράφει εσύ, Φλόρ. Καλύτερος παίκτης σε αυτή τη θέση στην Ευρώπη. Αυτό τι λέει, για να μην το αδικήσουμε, γιατί δεν βλέπω καλά. Το έχεις πει. Ναι, αυτή τα είχαμε πει. Άστο, τα είχαμε πει. Ναι. Το έλεγα. Άστο. Γιώργο Πρίντες, είσαι παιχταράς.
Αυτά... Δεν τον έδειξε. Απλά είπε με αυτό με είναι δικό του, δεν είναι Ολυμπιακός για μένα. Όχι, δεν είπε, δεν τον έδειξε τον Πρίντετζ. Είπε ότι μόνο με τον Πρίντετζ. Α, μόνο, εντάξει, τότε μην με αφήνεις να μιλάω. Άμα είναι έτσι, φίλε, έχει δίκιο. Ναι, έπρεπε να γίνει μια διαφορά. Το ότι δεν πάμε πουθενά τώρα με το, μόνο με τον Πρίντετζ. Εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι υπερβολή. Τι δεν πάμε, δηλαδή να σου πω και κάτι άλλο. Ολυμπιακός, έτσι, παιδί μου, άλλο. Πάντα εκτός του καλού είναι ο καλύτερος. Και εγώ το θέλω, άλλο ένα τεσσάρι. Και ο καθένας μας, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως η ομάδα, όπως είδαμε, καθαρά από. Κάναμε δύο. Τρεις μαλακισμένες ήττες. Μία στη Λιθουανία με τη Ζαλγκίρης και δύο με την Μπάμπεργκ. Πώς τη λένε αυτή το καφενείο. Εντάξει, με την Μπάμπεργκ εκεί. Για εδώ, Άκη. Ναι, για εδώ. Και εκεί ήμασταν μόνοι με πράγματα. Είναι έγκλημα. Έτσι. Ή μάλλον είναι η μπάλα που σε πουλάει, δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή τη στιγμή. Κάτι έγινε λάθος πάντως. Όχι ότι φταίνει η παίκτες μας ή ο προπονητής μας, απλά κάτι δεν πήγε καλά εκεί. Δεν ξέρω. Άμα τα αποδώσουμε θα σας έλεγα. Να πούμε χαιρετήματα και στους Γιώργηδες. Α, γιορτάζει και ο πρόεδρος του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ναι, πρόεδρε, χρόνια πολλά. Πολύχρονος πρόεδρε. Σε όλους τους Γιώργηδες, τον αδερφό σου τον χαίρεσε. Ευχαριστώ, Δάκη μου. Στον Γιώργο τον Δελικάρη. Δεν λέμε άλλους. Υγεία του εύχομαι. Ναι, υγεία. Υγεία. Στον Πρίντεζ, να μην πούμε. Αφού δεν με αφήνεις να πω. Στον Γιώργο τον Πρίντεζ. Στο Βαγγέλ τον Μάτζαρη. Κάτσε τα, μην αρχίσουμε τώρα. Τι Βαγγέλη, Βαγγέλη, έχεις μπερδέψει. Όχι, του εύχομαι να είναι καλό Πάσχα, αυτό που πέρασε. Άλλο, σαν καλή Ανάσταση. Όχι, Χριστός Ανέστη του εύχομαι. Να περιοριστούμε στις Γιώργηδες. Στο Βασίλη ο Σπανούλη, Χριστός Ανέστη, παιχταρά μου, πάρ' τους όλους αμπάριζα. Στον Παπαπέτρου, στον Παπανικολάου, τον Γίγαντα, στον Ντόμιτς, στον αδελφό του Προέδρου. Χριστός Ανέστη εννοώ πάντα, ε. Ποιο? Τον Παναγιώτη. Ναι. Μόνο τον Γιώργο. Παιδί μου, σε όλο τον κόσμο, λέω ότι είναι... Ναι, να πέσουμε πάρα την Τετάρτη, ρε Άκη. Και είναι και το Αγίου Γεωργίου, Ρετάκη μου, σήμερα δηλαδή. Τι άλλο λέμε τώρα, άλλες χρόνια σιωτές. Πολλά στους Γιώργηδες και εγώ είπα, ναι. Χριστός Ανέστη σε όλους τους άλλους. Εντάξει, σου πω εγώ τα αντιπαλήμα. Ευχές είναι έτσι κι αλλιώς, πάντα είναι καλοδεχούμενες. Κάτσα διαβάσουμε. Στο Σκόμπας, ο Φορτούνι τον παιχταρά μου, μόνος θα τους πάρεις αγόρι. Στον Ιντέγε, στον Αμπτελαουή, στο Μαζοάκου. Στο στρόμπερι. Στρόμπερι τσέρι. Να πούμε. Τι να πούμε, τι να πούμε. Κατσάκι. Να έχει υγεία. Ποιος? Όλοι. Ο Γιάνγκ. Ο Γιάνγκ, ναι, περαστικά στο Γιάνγκ. Από τώρα κάτι εγώ τώρα. Άσε με τώρα να πω. Μια που είπες και για υγεία. Θέλω να δώσω περαστικά και σιδερένιο στο φίλο μου τον Γιάννη το Μάνεση. Και από μένα. Στη Νέα Υόρκη. Του ευχόμαστε να είναι γρήγορα κοντά σε επάρξεις εκεί στο ραδιοφωνικό σταθμό. Τον αγαπάμε. Και Γιάννη, αλλά όπως βλέπεις, έβαλα και την πλούζα που μου έχεις πάρει προς τιμή σου σήμερα. Εμένα, τι, εμένα δεν μου φέρε. Δεν ήρθες. Α, δεν ήρθα, χάσαμε αεροπλάνο. Δεν ξέραμε το νούμερο σου. Και στον Γιώργο τον Τόμπρα. Από μια που αναφερθήκαμε Αμερική και στον Γιώργο τον Τσαμπά. Θα τους πούμε όλοι τώρα. George Best, πάμε και George Best. Θεός χωρέστενα. Θεός χωρέστενα, παιχταρά. Αλλά αφού είπαμε για το Δελικάρι, εννοείται. Ναι, θα πεις και για το Best. Το λέγανε Best και το Δελικάρι. Ναι. Στην Ελλάδα το φωνάζανε Best και στην Αγγλία το φωνάζανε Δελικάρι. Μετά. Οι Άγγλοι το φωνάζανε Δελικάρι, ναι. Και στην Ελλάδα το φωνάζανε Best. Για όσου θυμούνται. Αυτό και σένα σε φωνάζανε Δελικάρι, χρόνια πολλά και σε σένα. Βέβαια. Και σε όλη την ομάδα του Αϊτήτου. Να το. Α, μπράβο, αυτά είναι. Αϊτώσαν και το καράβι που κυνήγησε τους Τούρκους. Πού, στις Μιούσες. Ναι, στην Κύρα Παναγιά. Δίπλα και τον νησάκι αυτό. Τώρα εδώ με το ψαράβι. Ναι, προχτές. Αϊτώς λεγόταν το καράβι. Ναι. Ας γράφανε και ένα σπάτον δίπλα. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Τετάρτη Μάγκες γήπεδο. Πάτα, πάτα, το Καραϊσκάκι θα μεταφερθεί στο ΣΕΦ. Έτσι θα είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού. Και για το Σάββατο έχουμε άλλα. Και θα είναι ζωντανέο εκεί το Φάλιρο. Η περιοχή του Φαλίρου θα είναι μέσα στη ζωντάνια όλη τη βδομάδα.
Εισιτήρια είπαμε υπάρχουν. 70.000. Ναι, για το... Στην εφορία τα τυπώνουνε, από ό,τι νομίζω, ε. Ναι. Μπορεί να αλλάξει μόνο ο υπουργός. Έχει του χτέλα αρχικά κάτι εισιτήρια, μετά θα δούνε άμα βγάλουν και για τον αγώνα. Κοίτα, αυτό το μυαλό του, του υπουργού νομίζω ότι μπορεί να... Ποιο? Το μυαλό αυτό, ρε. Νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη. Τι λες εσύ? Εντάξει, αυτοί μας έχουν συνηθίσει. Αλλάζουν γνώμη με ταχύτητα ή ανακαθαριστήρα. Αλλά δεν προλαβαίνει τώρα. Δεν λες που προλάβε, ρετάκι μου, και γλίτωσε. Οι μαθητές θα πάνε. Όχι, μόνο που να πάνε οι μαθητές, αφού είναι στα χωριά τους. Έλατε. Καθηγητές. Για να φανταστείτε δηλαδή πώς παίρνονται οι αποφάσεις, έτσι. Μόνο να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό. Ξυπνάει τώρα ο καθένας. Ο καθένας, γιατί πρόκειται για τον καθένα, δεν μιλάμε τώρα άλλο παλιά. Υπήρχαν και ανθρώποι που τους σεβόμασταν. Τώρα τι να σεβαστούμε? Δηλαδή και τον καθένα το σέβεσαι βάσει των αποφάσεών του και των πράξεών του. Τώρα, άμα δεν είναι αξιοσέβαστο, τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, αφού αυτά αποδεικνύονται. Καλά λένε, ρε μάγκες μου, ότι ο άντρας από τότε που γίνεται βουλευτής ή υπουργός πάβει να είναι άντρας. Ναι, βέβαια. Σαν άντρας έχει ένα λόγο. Όταν πολύ... γίνεις βουλευτής, ναι, η τούμπα πάει σύννεφο. Ναι, είναι και πολλοί που δεν ήταν. Θα σας δώσω, θα σας φτιάξω, θα σας κάνω. Εντάξει. Μετά τίποτα. Εντάξει, είναι και κάποιοι όμως... Για μένα αυτό είναι. Από την ώρα που ο άντρας γίνεται βουλευτής ή υπουργός, πάβει να είναι άντρας. Είναι και κάποιοι άλλοι που δεν ήταν άντρες πρωτού γίνουν βουλευτές. Καλά, δεν μιλάμε για... Και το συνεχίζω, γιατί δεν μιλάμε. Ναι, γιατί... Άσε, για την πλειοψηφία μιλάμε. Α, για την πλειοψηφία. Θυμάμαι έναν. Έλα, ξέρετε εσείς τώρα. Ρε, θυμάμαι έναν που ήταν στη Βουλή. Ταχιαστή που λέει ο άνθρωπος. Από αυτούς που λες. Ήταν ένας που ήταν. Πώς τον λέγανε όμως? Μην ονοματίζει, δεν πειράζει. Γιατί, αφού το ξεφωνίζει μόνος, δεν πειράζει. Εγώ να τον πειράξω. Αυτούς τους περήφανους δεν πειράζει. Δεν θέλουμε και να θίγουμε εμείς. Κοιτάξτε. Κοίτα, θα τον θίξει κάποιος όταν. Δεν το έχει πει, ναι, το βγάζει εσύ. Είναι, είναι. Αφού το τυμπανίζει μόνο. Άμα το έχει για καμάρι του, ναι. Ρε, για καμάρι το έχει, δεν το θυμάμαι, το θυμηθώ το όνομα. Για να πάρω ένα τηλέφωνο. Πες ένα τυχαίο, μωρέ, πάλι μέσα θα πέσεις. Ναι. Α, δεν έχεις άλλο. Λοιπόν, όχι, θέλω να έχει ταυτότητα, να το έχει πει ο ίδιος τότε πρώτα. Τέλος πάντων, πάμε σε καμιά γραμμή. Πάμε, έχουμε κάτι άλλο για ενημέρωση. Τετάρτη το Καραϊσκάκι να πάει στο ΣΕΦ, αυτό θέλω. Πάμε. Πάμε στο φίλο. Εμπρός. Γεια σας. Γεια σου φίλε μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ό,τι μπορείτε. Πήρε ο Μαρινάκης στη Νιουκάσλ. Όχι ρε φίλε. Ποια Νιουκάσλ θα πάρει? Μόνο Ολυμπιακό θέλει. Τι ομάδα είσαι εσύ? Τότε να μου. Ολυμπιακός, ανάψω ότι πήρε τη Νιουκάσλ. Και λέω θα φύγουν τα λεφτά από εκεί και θα πάνε αλλού. Έχουμε πολλά, δεν σε νοιάζει. Όχι, όχι. Υπάρχουν καράβια πολλά, λεφτά πολλά στο Μαρινάκι, μια χαρά είναι. Και τε, δε, η καψούρα του Ολυμπιακού και η καψούρα του Ολυμπιακού. Καταρχήν ο παδός του Ολυμπιακού να πάει να πάρει άλλη ομάδα, yeah, δεν υπάρχει. Κάποιοι επενδυτές του κόλλου που μας βαφτίζουν επενδυτές που πάνε και παίρνουν 25 yeah ομάδες, αλλά αυτοί μπορεί να το κάνουν. Yeah, θα φύγει ο Μαρινάκης, θα πάει στη Νιούκαση και θα φύγω κι εγώ και θα πάω στην Μπέρνη. Θα γίνω ο παδός της Μπέρνη. Πλάκα μας κάνει. Εγώ τη Κρού. Τι? Κρού. Ναι, Κρού. Που έχει το χρώμα του νεκρού. Καλό μου, μην ανησυχεί. Καλό βράδυ. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, μην ανησυχεί καθόλου. Ο Μαρινάκης είναι ο παδός του Ολυμπιακού από οικογένεια πριν. Τον παπά του, τον Μιλτιάδη, και πριν ακόμα. Θα αφήσουμε το γάμο, πάμε για πουρνάρια. Ναι, πάει στη Νιούκας, ναι. Τι γίνεται? Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Την τηλεόραση, μάγκες, την τηλεόραση χαμηλώς, θα ακούτε από το ραδιόφωνο. Μην το κάνουμε πάλι. Παρακαλώ, να συνδεθώ θα ήθελα. Ναι, ναι, θα έχετε συνδεθεί, συνδεδεμένος είστε, χαμηλώστε την τηλεόραση, να μας ακούτε από το τηλέφωνο. Μάλιστα. Έλα, φίλε μου, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, ο Λευτέρης από την Κυψέλη είμαι. Ο Λευτέρης, έλα Λευτέρη. Να συνδεθώ, θα ήθελα κι εγώ. Ορίστε. Τι είπε? Τώρα θες να μιλήσουμε. Ρε Λευτέρη μου, αγόρι μου, μπορείς να χαμηλώσεις λίγο την τηλεόραση, να μας ακούσεις από τηλέφωνο, να μην για οικονομία χρόνου και για οικονομία δικιά σου κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Έλα, παιδί μου.
πότε θα βγω στον αέρα. Στον αέρα είσαι τόση ώρα. Κοντεύεις να μάθεις, φίλε, και να σκάσεις να καρπούσεις. Στον αέρα. Ωραία. Στο κενό. Ο Λευτέρης από την Κυψέλη είμαι, λέω. Ωραία. Τάκης Άκης, Πειραιά. Πειραιά επίσης. Ναι, Ολυμπιακούς, Ολυμπιακούς. Έλα, Λευτέρη μου, πάμε αγόρι. Ολυμπιακούς. Πάμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Χριστούς Ανέστη. Αληθιούς. Από πού είσαι, φίλε. Αληθιούς ο κύριος. Από Κυψέλη, από Κυψέλη. Ρε, είσαι Ελληνάς, αυτό okay, λέω. Μετανάστε, από... Εντάξει, άστο παιδί, τι χαχώνεσαι. Να, άμα ξέρει αγγλικά, πάμε στα αγγλικά. Τι αγγλικά, ρε, έχει μια ιδιαίτερη προσφορά. Αυτά, μπορεί να είναι από επαρχία, δεν, όπως όλοι μας. Και αυτό είναι τα... Όχι, 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 Κυψέλη, Κυψέλη. Α, γέννημα θρέμα. Ναι, εκεί, εκεί. Εντάξει. Εκεί μεγάλωσα. Ορίστε. Και πού γεννήθηκες, με νοιάζει. Εκεί μεγάλωσα. Το πού γεννήθηκες. Εκεί, Κυψέλη, εκεί. Πάλι Κυψέλη. Άρα. Μέσα από την Κυψέλη. Κυψέλη νοσοκομείο δεν έχει. Ναι, εκεί. Δεν έχει. Έλα, πάμε, εντάξει τώρα μετά. Τέλος πάντων, τι ομάδα είσαι, είπε. Ολυμπιακός, ναι, Ολυμπιακάρα. Έλα, για πες. Ναι, Ολυμπιακός είμαι εγώ. Έλα, γόρι μου, πάμε. Τετάρτη θα έρθει στο γήπεδο. Θα μας πει. Δεν νομίζω, γιατί είμαι. Δεν έχω βρει εισιτήριο. Υπάρχουν, υπάρχουν. Έχει εισιτήριο ή έχει εισιτήρια. Έχει, ρε Λευτέρη. Έχει, ρε Λευτέρη, έχει. Έλα, Λευτέρη μου, τι είναι να πες μας. Θα κάτσε να μας πει το παιδί τι θέλει να ρωτήσει. Μπορεί να θέλει να ρωτήσει. Θα κολλήσω να μιλάω έτσι. Και εγώ, για εύκολα. Για λέγε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ναι, θα το πάρουμε το κύπελλο. Πρώτα. Έλα, Λευτέρη μου. Θα, λέω, θα το πάρουμε το κύπελλο. Θα το πάρετε. Το πάρετε. Γεια σου, Λευτέρη. Η ώρα καλή, περαστικά. Ρε βλάχο. Στο καλώδιο και καλή ξεκουράδα. Εντάξει, Λευτέρη. Σε κόλλησε. Κόλλησα. Ρε βλάχο, τι είπες ότι είσαι Ολυμπιακός. Και δεν είσαι από την Κυψέλη. Κυψέλη. Χριστούς Ανέστ. Αληθούς είπε. Αληθούς είπα εγώ. Α, εκείνος είπε Χριστούς. Ναι. Μάλιστα. Πάμε, τι γίνεται. Πάμε, έλα φίλε μου. Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα Τάκη. Γεια σου φίλε, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Χριστούς Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Ηρακλής από τα Κατακόκκινα Μέγαρα. Γεια σου, Ηρακλή μου. Θέλω να πω κάτι σε σχέση με τον Γιάννη από τα Μέγαρα που έπαιρνε πριν κάτι μέρες. Ναι, για πες. Έφαγε τρέξιμο το παιδί, ακόμα τρέχει. Λαγός, έβγαλε φτερά. Εντάξει, τι ήταν αυτός, υπήρχε δηλαδή. Έλα. Υπήρχε ή γιατί παίρνουν πολύ και λένε τώρα ξέρεις, λιγκάρισα τα Μέγαρα. Ναι, μόνο λόγια είναι αυτοί, άσους να λένε. Υπήρχε αυτός, είναι πραγματικό πρόσωπο. Ή... Ναι, ναι, υπάρχει, είναι πραγματικό πρόσωπο. Ναι. Άντε ρε, και είχε τόσο θάρρος, μπράβο του. Και τον μυρίστηκες, τον βρήκες, Ναι, ναι. Από τη φωνή το κατάλαβες. Ή από τα... από τη φωνή, ναι, ναι. Ήταν άτριχος. Ή από τα πουπουλά. Ήταν άτριχος. Άτριχος. Άτριχος, άμπραβο. Για καλό θα ήταν να μην γίνονται τέτοια πράγματα. Είστε γεννημένο. Να τρέχουνε το ακρίμα. Ο ένας για τον άλλο να που έλεγε. Εντάξει, Άκη, αυτός προκάλεσε, έτσι. Ναι, ρε, ναι. Τέλος πάντων, εγώ αυτό ήθελα να πω. Καλό να μην γίνονται αυτά. Ναι. Χρόνια πολλά. Να σε καλά, ρε, να σε καλά, ρε, φίλε. Να σε έλα, καλά. Για χαρά. Δεν χρειάζεται να βάζεις τον κόσμο να τρέχει. Καλή είναι και για τη χώνευση, λέει, να χωνεύουν τώρα. Γιατί το πας στο μαχαίρι. Γιατί μήπως νηστεύουν οι βάζελοι, τι, μήπως περιμένουν τίποτα. Τα εξήσανε από τη θυμόμαι. Ποιος, ο άλλος. Ναι, αυτός από τα Μέγαρα. Ο άλλος, ναι. Ναι. Εμπρός. Έλα, φίλε μου. Έλα, Τάκη, καλησπέρα. Γεια χαρά. Τι κάνουμε, πώς είσαι. Χρόνια πολλά, φίλε. Εγώ καλά, εσύ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, από την επακότηνη Χαλιατρικάνο, της έφυλα για μήνυμα. Ναι, ωραία. Πώς την είναι, ο Καλιά, γιατί προσπαθούσα να διαβάσω, πώς διαβάζετε, ρε φίλε. Η Χαλία, η Χαλία. Καλία. Χαλία. Καλία. Πού είναι αυτό. Η Χαλία. Σαν ναι, αυτό σαν είναι, αφού ξέρω. Τρίκαλα, Τρίκαλα, ξέρετε πού είναι. Πώς δεν ξέρω, έχω πάει. Κάτσε ρε φίλε. Έχουμε γυρίσει όλη τη γη. Τα... από τι έχουμε παντρευτεί. Είμαστε πορωμένοι στο Τρικαλίνι. Πού κοντά είναι το χωριό αυτό. Πώς. Πού κοντά είναι το χωριό αυτό. Προς Καλαμπάκα. 20 χιλιόμετρα είμαστε στο Τρικαλά. Προς Καλαμπάκα. Σου λέει χιλιόμετρα. Όχι, όχι. Προς Λάρισα, 20 χιλιόμετρα. Άρθα. Α.
Προς το Βουργαρέλι δηλαδή, περνάς και τα Στουρναρέικα και αυτά. Την ταβέρνα του Στάθη την περνάει. Το μιλάω συγκεκριμένα, ξέρει ότι το μιλάω. Ναι, αλλά κατάλαβες εσύ που είναι τώρα, κατάλαβε και το παιδί. Εντάξει. Μεσοχώρα, Παφτούρη, μεσοχώρα, είδες ότι ξέρω. Ναι. Έλα, πάμε. Το Σάββατο τι θα κάνουμε, παιδιά. Εντύπωση. Θα κερδίσουμε, θα κερδίσουμε. Εντύπωση θα κάνουμε. Σωστή, σωστή αυτή. Θα κερδίσουμε. Και απάντηση. Όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Και θα βουλώσουμε και στόματα. Ναι, για να μην έχει ανοίξει κανένα στόμα το βουλώσουμε. Αυτά τα βρώμικα ανοίγουν. Κατά... Ο άλλα τους έχει ανοίξει. Ναι. Δεν είναι στόματα. Και εκείνο θα τους ανοίξω. Δεν κλείνει με τίποτα. Έλα, έλα, φιλαράκο. Λέγε, αγόρι μου, λέγε. Τίποτα, αυτά είχα να πω, Τάκη και Άκη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χριστός Άκη. Και καλή συνέχεια. Και με την νίκη το Σάββατο. Να είσαι καλά. Γεια σου, φιλαράκο. Καληνύχτα, καληνύχτα. Θα δώσω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Κοσμά από τη Σύρο. Από εκεί που τρέχει, αλλά κάνα χαιρετίσματα, τίποτα έχεις. Έχω ρε, πολλά. Εντάξει, και αφού και το φίλο μου είχε έρθει το παιδί του να δοκιμαστεί και τέτοια. Με την ευκαιρία του. Άσε με να τελειώσει την αφιέρωση στον Κοσμά μου, λεβέντη μου, παιδικέ μου φίλε, με τον γιο σου τον Δημήτρη και τον Μάριο, τον Πεχταρά. Τα χαιρετίσματα μου. Πες και από σένα, Ολυμπιακό. Και από μένα. Καταρχά, άμα ξεχνιόμαι καμιά φορά και δεν το λέω, δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνώ, έτσι. Πάμε. Έλα, φίλε μου. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια χαρά. Χαίρομαι που μιλούμε μαζί, Χριστός Ανέστη. Είναι η πρώτη φορά που... Αληθώς ο κύριος. Λέγομαι Ιωάννης, Ολυμπιακός από 2 χρονών 3, όσο θυμάμαι ότι δουλεύει το μυαλό και καταλαβαίνει. Ναι. Αθήνα μένω. Ήθελα να πω ένα-δυο πραγματάκια έτσι και εγώ να μοιραζώ τις σκέψεις μου μαζί σας. Για πες. Αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη έχουμε παιχνίδια γενικώς με την ΑΕΚ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν είναι και σωστό να μπορώ να πω ονόματα, αλλά ένας παίκτης της ΑΕΚ είχε πει ότι το τελευταίο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, στο μπάσκετ, μας το χάρισαν το παιχνίδι και πρέπει να το ανταποδώσουν τώρα και να μας περάσουν να πάνε τελικό. Όχι, πες ονόματα. Ποιες το πήγαν, να ξέρουμε τι λες. Το διάβασα εγώ σε ένα site. Στο μπάσκετ, ναι. Και εντάξει, εγώ με το που το διάβασα γέλασα πολύ δηλαδή, γιατί εντάξει τώρα αν περιμένουν τώρα ένας μαυροειδής και δεν ξέρω και εγώ ποιο μαυροκεφαλίδης να ταπεινώσουν τον Ολυμπιακό τώρα στο μπάσκετ είναι λίγο αστείο, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία. Καλοί παίκτες κάνουν την αξία τους μετά με αυτά που λένε. Καλή επιτυχία βέβαια να έχει και το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό τμήμα και όλα τα τμήματα και στο πόλο και παντού. Και τώρα που στην αρχή της εκπομπής που λέγαμε για χρόνια πολλά Γιώργηδες και τα λοιπά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει και το γήπεδό μας. Γιώργος Καραϊσκάκης. Ναι ρε φίλε, το ξέχασα να το πω, ο Γιώργαρος. Και γιατί όχι να κάναμε κάθε χρόνο κάπως να εφαρμοστεί, δεν ξέρω, ένα φιλικό παλέμαχη του Ολυμπιακού ή με κάποια ευρωπαϊκή ομάδα, κάπως να γίνει προς τιμήν του ονόματος του γηπέδου μας. Σωστό. Και όχι και του ίδιου του Καραϊσκάκη. Γιατί είναι συνυφασμένος, ταιριάζει η φιλοσοφία του Καραϊσκάκη με τη φιλοσοφία του κόσμου του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Και εννοείται ελεύθερο εισιτήριο ή 1 ευρώ, 2 τιμητικά τέλος πάντων. Αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Ναι ρε φίλε, καλά. Αλλά ακόμα εννοείται και ο κόσμος και οι παίκτες όλων των τμήματων να μην τα παρατήσουν. Έχουμε κύπελα μπροστά να πάρουμε. Δεν έχω και να τελειώσει η χρονιά όλοι καλά και γερά. Όπως ξεκινάμε έτσι να τελειώσουμε. Μα αυτό δείχνουν και τα τμήματά μας. Και το ποδόσφαιρο δηλαδή που δεν έχει και αγωνιστικές υποχρεώσεις έτσι, ή δεν έχει και κίνητο τόσο καιρό. Βλέπουμε ότι συνεχίζει να σέβεται τον κόσμο που πάει ο Ολυμπιακός, τον κόσμο που πάει και τον βλέπει, είτε είναι δικός μας, είτε είναι φιλοξενούμενοι, είτε είναι από την τηλεόραση, έτσι. Και να είναι καλά και ο Σίλβα που τους κρατάει σε γρήγορση. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, φίλε Γιάννη. Τους κρατάει σε γρήγορση, βεβαίως, και εγώ νομίζω, κρίνοντας ίσως και από εμένα, από το δικό μου τη χαρακτήρα, ότι οι παίκτες τώρα ένα παιχνίδι τους έμεινε, είναι πιο πολύ μπριζωμένοι. Θα μπουν μέσα να το καθαρίσουν το παιχνίδι από την αρχή και να τελειώσει μια χρονιά πάρα πολύ καλά και πολύ όμορφα. Άκου να σου πω κάτι. Για μένα, αυτό το παιχνίδι το αφήνουν καταρχήν στον πρόεδρό τους, στο Μαρινάκη, στον κόσμο του Ολυμπιακού και στον εαυτό τους,
Που τους λίγο, κάποιοι τους χοροϊδεύαν τέλος πάντων ότι να δεν παίζουν μπάλα, δεν ξέρουν μπάλα οι αντίπαλοι τους. Πρέπει να τους δώσουν τα στόματα. Πρώτα για τον Ολυμπιακό, μετά για τον Παντούζο και μετά για όλους τους υπόλοιπους. Βεβαίως. Ναι, βέβαια. Και να τους δώσουν τα στόματα γιατί και το παιχνίδι εκεί στο ΆΚΑ δεν το έχουν ξεχάσει. Από ό,τι μιλάω με κάποιους παίκτες, θα τους αποδείξουν κάποια πράγματα. Μετά. Κοίτα, Γιάννη, αυτό που θέλουν να ξεχάσουν οι αξίδες, οι δικοί μας δεν το έχουν ξεχάσει. Σε αυτό μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο. Θέλει προσοχή, αλλά από εκεί και πέρα, σαν ομάδα ευρωπαϊκή μεγάλη, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, αλλά θέλει προσοχή. Εντάξει, πάντα είναι ένα θελικό, κοιτάξτε, και πάλι δεν πρέπει να πάμε και με μύτη πολύ, έτσι. Όχι, όχι, δεν έχουμε πατήσει σοβαρά. Αυτό που ξέρουν οι Ολυμπιακοί μα. Σοβαρά και υπεύθυνα, ναι, εντάξει. Όταν καλύτερα να κατακτήσει κύπελλα και κούπες, να το κάνει και τώρα. Είπε ότι έχουμε κάποια παιχνία με την ΑΕΚ. Τα παιχνία που έχουμε με την ΑΕΚ είναι 4. 3 στο μπάσκετ και 1 στο... Α, μπράβο, γιατί είναι στα 3 τώρα είναι τελικά. Είναι στα 3, βέβαια. 4 νίκες είναι. 3 θα κάνουμε στο μπάσκετ και 1 στο ποδόσφαιρο. Και 1 στο ποδόσφαιρο, άρε τάκι. Λοιπόν, έτσι. Παιδιά, χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Να σε καλά, Γιάννη. Για τον χρόνο σου ευχαριστώ. Και εμείς. Ήταν η πρώτη έτσι κλήση. Μια χαρά τα πήγες. Από κοντά μια και χαρά. Να σας πηγαίνουν όλα καλά για τον Ολυμπιακό μας και για όλο τον κόσμο. Να σε καλά, Γιάννη μου. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια. Καλό βράδυ. Δεν είχε τρέχει καθόλου για πρώτη φορά ο Γιάνναρος. Άμα μιλάς για Ολυμπιακό, τίποτα πάει γλώσσα ροντά. Άμα είσαι στην Απατεωνία και λες... Όπως αυτός από την Κυψέλη. Την Κυψέλη. Ο Κολόβλαχος που δεν είναι βλάχος είναι έξω από Ελλάδα. Δεν είναι Έλληνας για μένα. Και να σας πω και κάτι, επειδή δεν είναι και Έλληνας, γιατί καταλήφαρα μεγάλη, γιατί... Εγώ το λέω. Και δεν θα τον υπογράψει με τέτοια ομιλία. Είναι αδελφάρα δεν μεγάλη. Δεν είναι αντισεξουαλική ομιλία. Να και να πει τη χώρα του. Ναι. Από εκεί το ξέρω. Καταλέτε, ρε. Καταρχήν όταν είδε. Κυψέλη. Άλλο το Κυψέλη. Καταρχήν, κοιτάξτε. Εντάξει. Ρε είναι αδελφάρα μεγάλη, τρέπει να πει που είναι ο. Ναι, δεν τροπεί. Όποια χώρα και να έχει. Καλησπέρα. Να είστε περήφανοι για τη χώρα που έρχεστε. Ό,τι χαλή και να έχει. Καλησπέρα. Εμπρός. Ορίστε. Ορίστε. Έλα φίλε μου, εσύ μιλάς. Από Κρήτη, παιδιά, Τάσος λέγομαι. Γεια σου Τάσο. Είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Και πώς το κόβετε το ματσάκι έτσι, το τελικό κυπέλλου. Είπα, Ολυμπιακός θα κερδίσει. Σοβαροί να είμαστε. Καλύτερη ομάδα έχει. 30 βαθμούς από την άκρη διαφορά. Τι άλλο θέλει. Άλλο, εντάξει, ένα παιχνίδι δεν παίζει διαφορά. Θα δείξει είμαστε... διαφορά μεθαύριο. Ναι, εντάξει. Σοβαροί να είμαστε, αυτό μόνο ζητάμε από την ομάδα μας. Τίποτα άλλο. Και να δείξει την αξία του. Ναι, πόσα γκολ διαφορά σου θα μπορούσε να. Ας, ρε φιλαράκο, είπα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα κερδίσουμε, θέλουμε, τι θέλουμε να πάρουμε. Τι εντάξει, θα παιδιά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε. Χαιρετίσμα σα. Ποιο μέρος από την Κρήτη. Ποιο μέρος από την Κρήτη. Ορίστε. Από πού. Από πού από την Κρήτη. Από Λασίθι. Λασίθι, ωραίος, ωραίος. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, λέω. Παιδιά, γεια σας. Γεια σου. Να είσαι καλά, Χριστός Ανέστη. Εμπρός. Τακί, είδες τι έγινε με το παιδάκι που χάθηκε του φίλου μας του Ολυμπιακού. Ναι. Τι κινητοποίησε, τι τέτοια. Όχι, να... Να ευχαριστήσω αν μου πέφτει λόγος όλους τους συνανθρώπους μας, αλλά μιλάμε για μια κινητοποίηση στον κόσμο του Ολυμπιακού. Όλοι βοηθήσαν, δεν ξεχωρίζουμε, έτσι. Απλά πρέπει να επισημάνουμε και για την κινητοποίηση και το ενδιαφέρον του κόσμου του Ολυμπιακού. Το καλό είναι ότι μου το βρήκαμε. Ναι, από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Το αποτέλεσμα μετράει. Και η αστυνομία βοήθησε. Όλος ο κόσμος. Αλίμον. Από εκεί και πέρα όμως θα και άκου τι παίχτηκε. Ναι. Μόλις είδανε. Αυτοί που τέλος πάντων είχαν πάρει το παιδί ότι υπήρχε τέτοια κινητοποίηση, τους έφυγε ο κόλλος. Έτσι ακριβώς όπως το λέμε. Και μου λέει, μίλαγα με τη μητέρα μου συγκεκριμένα, μου λέει καλά, μου λέει εντάξει, μου λέει μόνο οι Ολυμπιακοί. Της λέω ρε μάνα, για πες μου πόσα άμπελα αλέρτ έχουν βγάλει. Έχει βρεθεί κανένα παιδί την επόμενη μέρα.
Μακάρι να βρίσκονται όλα τα παιδιά του κόσμου. Έτσι. Μακάρι να μην χάνετε κανένα παιδί. Καλά, μην χάνετε κανένα παιδί, αλλιώ. Γιατί μέχρι να το βρουν το παιδί, πάει η ψυχή του στην κούλουρη. Να ζήσει τέτοια οδύνη τώρα ο κάθε γονιός, και όχι μόνο ο κάθε γονιός, και όλοι οι τριγύρω. Και όλοι μας. Δηλαδή, γιατί. Εντάξει, υπάρχει άνθρωποι για ρετάκι μου. Πώς δεν υπάρχουν. Όλοι ανακουφιστήκαν με το γεγονός αυτό. Οι Έλληνες το έχουν αποδείξει από πολλά χρόνια πριν, χιλιάδες χρόνια. Αλλά ένα ηθικό δίδαγμα είναι. Γι' αυτό ότι... και ξεχωρίζουμε εμείς οι Έλληνες από όλες τις άλλες χώρες. Όταν κινητοποιείται η οικογένεια του Ολυμπιακού, πάντα βγάζει άκρη. Αυτό έχει πολλούς αποδέκτες. Όποιος θέλει, το καταλαβαίνει. Και από τους εχθρούς μας. Ωραία. Καλησπέρα. Ξενοφώνω από Γαλάτσι. Χαιρετίζω Μαγαρτάκη και Άκη. Γεια σου, Ξενοφόντα. Ζήτω Ολυμπιακός Μάγκες. Ευχαριστούμε που το στηρίζετε και τον Ολυμπιακό και τη Θύρα 7. Εντάξει, δεν κάνουμε και τίποτα. Όλοι και εμείς ευχαριστούμε εσένα, Ξενοφόντα. Όλοι είμαστε. Όλοι στηρίζουμε τον Ολυμπιακό. Όλοι. Εντάξει, όλοι. Δεν υπάρχει Ολυμπιακό μετρό. Άλλο τώρα εμείς έχουμε εδώ, δηλαδή μπορεί να τέλειξε που βγαίνουμε από εδώ, το ίδιο πράγμα είμαστε όλοι, εντάξει, αλίμονο. Η στήριξη του καθενός είναι το ίδιο για τον Ολυμπιακό μας. Ναι. Καλό βράδυ, παιδιά. Να είσαι καλά, Ξενοφόντα μου, να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σου, Φόντα. Λοιπόν, Δημήτρη, να πω ότι έχω μηνύματα μετά στο διάλειμμα, ή και πριν, άμα θες και τώρα που να το βάλουμε. Να δούμε από τα γκολ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Ποιο, το... Τα τρία που φάγανε. Ναι. Ναι, μωρέ, αυτό που θέλουμε, τα έχουμε φλόρ. Έλα, τα ζητάνε. Έλα, μωρέ, ναι, γιατί θα πάω να το περάσω. Τι γίνεται, ρε, μόλις τότε τα βουκιατσί, χύπος, μη γεννόμενο, ε. Και άμα ταιριάξει, κάνετε καμιά νίκη, θα την κάνουμε λάστιγο. Τι γίνεται, ρε. Έχετε χάσει, και εσείς έχετε χάσει και οι άλλοι, όλοι έχετε χάσει. Και αν είναι εύκολο να πούμε εδώ στο... Σκηνοθέτη μας να βρούμε και τα γκολ με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι. Τι το είπα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Στις τρεις δεν έχεις, άλλη μία έχεις. Είναι σαν, σαν το πιν. Άμα ναι, καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνεις. Άντε, για, άστα, έλα, παιδιά. Δεν γίνεται. Σαν το πιν. Άμε τρελάνε μετά. Τα κινητά. Τρεις καλησπέρες. Άσε, ρε, φιλαράκο. Τι, δεν γίνεται αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα, πήγε και άλλος. Πώς το λέω, εκείνο, μπράβο. Εμπρός. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Χαμήλωσε την τηλεόραση. Χαμηλώστε, ρε παιδιά. Πότε το καταλάβετε. Δηλαδή, άντε, δεν βλέπετε εμάς. Βλέπετε κάποιες άλλες εκπομπές. Χαμηλώνεις την τηλεόραση και μας ακούσα από το τηλέφωνο. Επίσω. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Ιωάννα. Τι κάνετε, Τάκη, Άκη. Για χαρά είμαστε. Ρε Χρυσόγλου, ρε Χρυσόγλου. Πού είσαι, εσύ. Εδώ, σε κάτι ηλεκτρονικά. Πάμε, για. Ναι, ηλεκτρονικά ακούγονταν από μέσα. Ρε, παίξε την πίστα εκεί πέρα και στα τηλέφωνα. Βγάλε την πίστα. Τι, αφού κουλοχέρι παίζατε. Όχι, άλλο. Και τα δύο χέρια. Εμπρός. Έτσι άρεσε το δεξιχέρι του κουλού. Μας πόνεσε ο Πάουκ στο βόλεγγι. Ναι, ναι, μπράβο. Έλα, εσύ είσαι να... Ρε, άκου να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Δεν είναι δυνατόν ένας Πάουκτζής, 90 χρόνια ιστορία που γιορτάσατε σε άδειες καρέκλες, να παίρνει ένα Ολυμπιακό με 27 πρωταθλήματα εκεί, 27 εκεί εσείς δύο, και να μου λες ότι πόνεσα. Που σε ξεκόλιασα δύο παιχνίδια πριν, που σου πήρα δύο κύπελα. Αυτό δεν το λες. Δηλαδή τι είσαι περήφανος στο βόλιο και ξεφτυλισμένος στο ποδόσφαιρο. Και περήφανος... στο πόλο που είναι. Ρε άλλο. Πες στο πόλο που είναι. Καλύτερη το πίνα αυτό που στο πέκα... πόλο ένας πα... Κατσάκι. Στο πόλο ένας παουτζής όταν τρώει 25 κόμμα από τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν παίρνει. Επί 90 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο που είσαι. Στο μπάσκετ που είσαι. Που φυγωδικείς. Μπάσκετ έχεις πάρει κανένα ευρωπαϊκό. Ενώ Champions League. Όχι. Πού είσαι. Στο κύπελο, στο βόλεϊ είπες. Ωραία. Και εγώ σου λέω ότι 10 μέρες πριν σε ξεκόλιασα. Και στο νησί και στην Γλυφάδα. Σου πήρα δύο κύπελα. Εσύ ρε ο περήφανος ο Μαγκιάς που δεν κατεβαίνει η ομάδα σου. Ρε εσείς. Που δεν έχετε... Είστε κότες εκ διανυντής. Κότες. Η Τούμπα
γέννησε την Κολοτούμπα. Είστε έτσι. Είστε αντιολυμπιακοί, έχετε μίσους κατά του Ολυμπιακού. Και φοβάστε ότι... Είστε ένα κολοχανίο. Φοβάστε. Και μπράβο στους Αριανούς που σας λένε την καταγωγή σας. Είστε από την πέρα, από την Τουρκία και όχι από τη Βουλγαρία. Για να τελειώνω. Και δύο αυγά Τουρκίας, αυτά οι κότες που κάνετε τα αυγά εσείς είσαστε. Και αυτό που είπα για να καταλαβαίνετε, το λέω σε αυτούς που έχουν τέτοιο είδους γλώσσα. Κότες, μην μπερδεύεστε. Είσαστε κότες. Φυγοπονείτε, μόλις, δηλαδή να παίξετε. Δεν γίνεται ρε αυτόν εξευτελισμένοι. Το έχετε κάνει μόνο εσείς. Έτσι. Δεν υπάρχει μαγιά. Είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να υποστεί η κάθε ομάδα. Να παίζει με μια άλλη και να φοβάται να πάει να την αντιμετωπίσει, γιατί ξέρει ότι θα φάει κανένα τάλιρο και θα πάει και ο εορτασμός των 90 χρόνων. Στράφει. Άλλο που αμαρχόσασταν με καμιά άλλη ομάδα να τρώγατε κανένα δεκάρικο. Αφήστε τα, είσαστε κότες, ευτελούς αξίες και κότες, και να σου πω και κάτι, είναι τιμητικό και για τις κότες. Καλά κάνουν και οι Ριάννοι, γιατί μίλαγα με έναν Ριάννο. Γύφτους σας λένε. Γιατί σας λένε γύφτους? Δεν είστε Βουλγάροι. Θέλετε να βάλετε αυτή τη σημαία που βάζετε από πολλά χρόνια? Όχι, Βουλγάροι κατά ομολογία τους που βάζουν, ναι, τις σημαίες, ναι, και τέτοια. Αλλά ναι, δεν το ξεχνάμε. Αλλά είστε κολοτουρκοί. Έτσι το λένε οι Αριάνοι. Και εγώ πάω με αυτούς. Ό,τι λένε αυτοί λέω. Και μιλάω μόνο για αυτούς που μιλάνε έτσι. Αλλά κάτσε ρε φίλε, εντάξει, εσύ τα διαχωρίζεις. Δηλαδή θα είναι υπέκτης στο... Κάτσε ρε, όχι, εγώ είδα στιγμιότυπο που είναι η σημαία της Βουλγαρίας και είναι μπροστά. Είναι μπροστά, κάτσε να σου πω, όχι, δεν τα διαχωρίζω. Είναι όλοι έτσι. Έτσι είναι, μα είπα έτσι. Όχι, για κάποιους λέμε ρε παιδί μου, και εφόσον αυτοί που πιέζουν νεκρούς, για κάποιες άλλες. Γιατί άλλοι παράδειγμα που θα μπορούσαν να κατεβάσουν. Φίλε, τώρα είναι η σημαία της Βουλγαρίας. Και είναι μπροστά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και γυρνάει φωτογραφίες. Και γίνεται το ένα παιχνίδι. Και στο άλλο παιχνίδι πάλι σημαία της Βουλγαρίας. Και πάλι λιγότεροι παίκτες του ΠΑΟΚ, γιατί δεν ήταν και τόσο σίγουροι στο δεύτερο παιχνίδι. Πάλι εκεί. Δεν είχε ένας την ευτυχία να το κατεβάσει. Άρα. Και να είχε και να ήταν αντίθετος, δεν μπορούσε να πάει αντίθετα με τα πιστεύω των υπολείπων. Άρα είστε όλοι έτσι. Ο ισοστή είναι μειοψηφία. Δεν το διαχωρίζουμε, πάμε σε ένα διάλειμμα. Απλά... Όχι, σε κάποιους άλλους το διαχωρίζουμε, ναι, έτσι. Βέβαια. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Μην πάει, εξηγήστε. Λοιπόν, να ευχηθούμε και στις χορηγούς μας, βέβαια. Καλές δουλειές σε όλους. Σε όλους, στο Σταύρακα, στον Μπάμπη, στον άλλο Μπάμπη. Στα Γκρίφτη, στη Money Save. Ναι, έχουμε εδώ την κόκκινη κάρτα. Στον καλύτερο φούρνο των Καμινίων, ναι, του Μπάμπη μας. Ψωμί που δεν χαλάει ποτέ. Λοιπόν, Άκη, εννοώ ρε παιδί μου, παίρνεις ένα κιλό, το έχεις μια εβδομάδα. Δεν χαλάει. Σάλα παίρνεις ένα ψωμί και χαλάει σε μια μέρα. Και παραπάνω γραμμάρια. Και ναι. Ένα κιλό. Μην είναι και ένα 200. Κάνε και την Μπουτίκα. Καλά, η Μπουτίκα εννοείται. Όταν μιλάμε για Ολυμπιακό, εννοείται. Ρε, και το... Γεια σου, Φιλιππάκο μου. Τον Παναγιώτη, τον Φιλιππάκο. Πολλά. Γεια σου, Παναγιώτη. Το μωράκι, τη Μαρία. Έβαλε και γυναίκα, δεν μπορεί να μην βάλει γυναίκα. Αφού είναι εκεί. Είναι εκεί η κοπέλα, ναι. Και αξιολάτρευτη. Και αξιαγάπητη. Και τα άλλα κορίτσια εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, το πήρα κάποια μηνύματα τώρα, τηλέφωνα μάλλον. Για την ανακοίνωση του πόλου που διάβασε ο Άκης, ανησύχησε κόσμο, Άκη. Τι? Μου λένε θα προλάβουμε. Μα γι' αυτό το είπα, για να ανησυχήσει. Ναι, είναι επαρχία ακόμα, δύο φίλοι. Δηλαδή αυτό και αυτό είναι η εκπομπή. Τα εισιτήρια σας είπα και στο τηλέφωνο είναι 800 μόνο, δεν θα φτάσουν, δεν ξέρω αν θα πάρουμε κι άλλα. Θα είναι η μεγαλύτερη εκδρομή που γίνεται σε πόλο παγκοσμίως. Μετακίνηση. Και ερυθρόλευκα όλοι, όπως είπαμε, έτσι. Όσοι ταξιδέψουν. Λοιπόν. Και υπάρχουν και εισιτήρια μεμονωμένα για αυτούς που παίρνουν. Ναι, την τιμή μόνο να θυμίσεις. 33 ευρώ. Η οδική είναι 125 ευρώ με δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Και ως πάντων. Μία στο Βελιγράδι, ναι, μία στη Βουδαπέστη. Και το εισιτήριο το αγώνα μέσα. Από εκεί πέρα. Υπάρχουν και εισιτήρια τα μεμονωμένα για κάποιους που θέλουν να πάνε με δικό του, με άλλο μέσο. Μεμονωμένοι, τέλος πάντων. Έτσι.
Πού πάμε τώρα? Πού πάμε, ας πω πού πάμε. Λοιπόν, να πω στο Μπαουκτζή ότι πήρε στα δύο πρωταθλήματα που λες, στο δεύτερο. Εγώ έχω 27 εκεί. Στο πόλο έχω 30, δεν έχεις κανένα. Τι μου είπε, κάτσε. Έχω στο πόλο 30, δεν έχεις κανένα. Στο πρόσωπο έχω 43, εσύ έχεις ένα παραπάνω από τη Λάρισα. Δεν υπάρχεις πουθενά. Είσαι ένα τίποτα. Ακόμα και σαν οπαδός, είσαι ένα τίποτα με αυτά που καταστρέφεις την ομάδα σου. Τίποτα. Δεν είσαι ένα. Και είσαι και ένα κολόγυφτος. Από ό,τι μου λένε κάτι αριανοί. Από ό,τι μου λένε κάτι αριανοί. Να σου πω, εντάξει, άλλο που του λένε οι αριανοί. Αυτά που καταλαβαίνεις εσύ. Αυτά που καταλαβαίνω, τα είπαμε πριν. Να πούμε τώρα κάποια πράγματα. Δηλαδή, θα έχει μούρι εσύ να πάρει τηλέφωνο σε μια εκπομπή οπουδήποτε. Εγώ να πάρω να έχω. Ναι, και να είσαι στον Μπουκιτσί. Τώρα όπου σε έχουν βρει, να είσαι στον Μπουκιτσί. Δηλαδή σε όλα τα αθλήματα, σε όλα τα σπίτια. Να μην έχει πάρει τίποτα ποτέ. Και να τολμήσει να πάρει σε μια εκπομπή του Ολυμπιακού, του μεγαλύτερου αθλητικού οργανισμού τη χώρα. Έτσι. Να πει τι είναι, κακομίρι, ότι πήρε ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα άξια. Ναι, άξια. Αλλήμον, εμείς δεν αμφισβητούμε, ούτε κάνουμε εμείς, δηλαδή ότι το αξίζει το καθένας το δίνουμε. Άξια. Αλλά οι άλλοι μένουν σε σκηνές. Σε λεπτομέρειες εκεί. Ναι, και σε λεπτομέρειες. Ναι, αλλά οι άλλοι, οι αθλητές σας, του ερασιτεχνικού τμήματων, μένουν στις σκηνές. Για να πληρωθούν οι παίκτες του Βόλου, να πάρετε ένα τίτλο, να πείτε κάτι έγινε, τα 90 χρόνια και τέτοια. Εντάξει, ρε μάγκες. Αλλά να έχεις μούρι τώρα από εκεί και από εκεί. Ποιος, εσύ που γι' αυτό που γίνεις παουτζής, δηλαδή έχεις γίνει παουτζής για το ποδόσφαιρο. Δεν θες να παίζεις με τον Ολυμπιακό, φοβάσαι, αγόρι μου. Και δεν ξεχνάω. Όπως φοβόσουν πάντα, φοβάσαι. Θα σας το θυμίσω και αυτό και δεν το ξεχνάω εγώ. Κανείς δεν το ξεχνάει. Πριν πάθετε αυτό που πάθατε στα Τέμπη, βρίζατε τους νεκρούς του Ολυμπιακού. Και μετά από κάνα δύο χρόνια που το πάθατε αυτό, πάλι βρίζατε. Τώρα τελευταία κάποιοι δεν βρίζουν. Άρα δεν είστε ούτε άνθρωποι. Εντάξει τώρα, άνθρωποι. Όχι, το πήγα και εκεί γιατί το έχουν κάνει. Εντάξει, κάποιοι. Να του θυμίσω ότι κάνουν. Άκου να σου πω, Τάκη, προηγουμένως φέραμε ένα παράδειγμα. Εκεί είναι όλοι. Σε αυτό που είπαμε. Γιατί θα πήγαιναν να κατεβάζανε και τις σημαίες, θα λέγανε ριζιλίκ, ξεφτιλιζόμαστε και τέτοια. Αυτό το έχουν για καμάρι του. Έτσι. Εκεί πέρα, τώρα στο άλλο που είπες, είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούμε να του. Ναι, αυτοί συγκεκριμένοι εκεί. Ναι, αυτοί συγκεκριμένοι. Δεν τους για του άλλου είναι όλοι. Δεν του ξεχνάω. Ναι, για του άλλου είναι όλοι. Ναι. Για αυτού είναι συγκεκριμένοι. Αλλά δεν του ξεχνάω και αυτού συγκεκριμένου. Όχι, ποτέ. Κάτι πάει να ξεχνάμε. Καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω. Μπορείτε. Λέτε συνέχεια για τον Μπάουκ. Εμείς είμαστε Βουλγάροι. Ναι. Άντε γεια! Συνεργάρε βλάκα. Καταρχήν. Δεν είσαι Βουλγαρός. Όχι, όχι. Τούρκος. Όχι, όχι. Πρέπει κάτι. Εσύ ο συγκεκριμένος είσαι Τούρκος. Ναι. Λοιπόν, γιατί... Έτσι σου λέει ο Αριανός. Ναι. Όχι. Ο Αριανός έτσι σε λέει. Οι Έλληνες, άκου φίλε μου, οι Έλληνες έχουμε μια γιορτή εδώ της Λαμπρής. Να ξέρεις. Που είναι γιορτή της Ορθοδοξίας. Και συνηθίζουμε όταν, όπου και να πάμε. Δηλαδή και αυτό που είναι να το δίνουμε, του λέμε πρώτα Χριστός Ανέστη και τον δίνουμε μετά. Εσύ μπήκες μέσα να μας πεις τα δικά σου. Δεν γίνεται. Μπαίνεις σε ένα σπίτι. Και σπίτι και σαλόνι κιόλας. Δεν γίνεται ο Τσορόλας. Θα πεις ένα γεια. Και θα σου πούμε και μετά και σένα ότι σου αξίζει. Πες ένα γεια όμως. Τιμής που είναι Βούλγαρος. Τιμής. Μπράβο ρε. Μπράβο. Ναι, αλλά κοιτά, δεν ξέρω τι εθνικότητα σκατά είσαι, αλλά στον Ολυμπιακό υποκύπτης. Άκου τώρα, στα σου... τέσσερα είσαι μονίμος. Η τιμή σου είναι ευτελούς αξίας. Δεν αξίζει, δηλαδή με ένα φράγκο σε υπογράφει οποιοδήποτε, άμα εννοείς την τιμή σου. Οι κίνεδοι έχουν περισσότερη αξία από σένα. Καλησπέρα. Που είναι και τιμή σου. Ταγί, μ' ακούς. Τάκη. Έλα. Τι κάνεις, πώς είσαι, Τάκη. Καλό βράδυ. Γεια σου. Φτιάξε το διάφραγμά σου. Ή βγάλε το μανταλάκι από τη μύτη, ρε. Δεν γίνεται, ρε. Πάλι, μη φοβάστε, ρε. Από το σπίτι σας παίρνετε, ρε. Πάτε και βάζετε μανταλάκια στη μύτη σας, δηλαδή να μην σας καταλάβει η μάνα σας ότι πήρατε τηλέφωνο. Γείτε, πείτε, την ομάδα σας. Γείτε, ρε, πείτε. Τι είναι, ρε, γράμματα είναι. Απλά πράγματα είναι. Δεν πειράζει, σας έχουμε στη φάπα δηλαδή, εντάξει. Σήμερα σας κερδίζουμε εμείς, αύριο πάλι εμείς, έτσι είναι η ζωή. Τι θέλετε. Ντρέπεστε να πει, ο άλλος ντρέπεται να πει την καταγωγή του. Κυψέλη, λέει, γίνομαι αθρέμα.
Και άμα κοίταγε στο σημάδι από το ταγάρι, 10 εκατομμύρια πλαστικές να έχει κάνει, δεν το έχει βγάλει ακόμα. Εμπρό. Δεν φεύγει το σημάδι από το ταγάρι. Κυψέλη λέει και είχε φάει το σαπούνι όταν είχε έρθει από το χωριό του. Τον είχαν φιλοξενήσει κάτι, μια θεία του και λέει: Βρε, τους μαλάκες δεν έχουν βάλει το σαπούνι. Έχουν βάλει το τυρί, λέει, στο μπάνιο. Ήξερε μόνο το πράσινο σαπούνι αυτό. Και λέει: Βάλανε το τυρί στο μπάνιο. Και πάει και τρώει το τυρί, λέω: Το πέρασε για τυρί. Και άσε που χρέωνε και τους συγγενείς του, λέει: Τους μαλάκες δεν βάλανε το τυρί στο μπάνιο. Τότε κίτρινο, ρε. Και πάθε δηλητηρία. Έλα, ρε, από την Κυψέλη. Το σαπούνι, ένα τετράγωνο που είναι με ένα περιτύλιγμα. Αυτό. Εμπρός. Για να το κοιτάς. Ρε τους γκάγκαρους της Αθηναίος όλους. Ναι. Έλα, φίλε μου. Τι λέει. Να τα. Εμπρός. Έλα. Άστα, έλα, έφυγες. Άκου τώρα τι είπε ο Πογέ. Για πες. Λεφτά θα βάλουμε. Ναι, καταρχήν τους έχεις ευθυλίσει. Ναι. Έτσι. Άλλο που οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ λένε ο εκβιαστής. Εκβιαστής. Ακούστε τώρα, δηλαδή, ποιοι είναι οι εκβιαστές. Εκβιαστής είναι ο Μουρίνιο. Εκβιαστής είναι ο Γκουαρδιόλα. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι εκβιαστές. Ο Πογκέτ. Ο Σίλβα. Άλλος εκβιαστής. Ναι, μεγάλος. Μεγάλος εκβιαστής. Ο Βαλβέρντε. Αυτοί όλοι. Για τους οπαδούς της ΑΕΚ, τους κατευθυνόμενους, είναι εκβιαστές. Με τη λογική τη δική σας. Δηλαδή, τι είπε ο άνθρωπος, ότι λέει, βγήκε και τάπερες εκεί και λέει στις αγγλικές εφημερίδες. Και λέει, εδώ μου δίνανε, λέει, budget, 3 και 4 φορές κάτω. Δεν είπε Ολυμπιακό, δεν αναφέρε, δηλαδή φανταστείτε τι γίνεται. Από τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό. Και του λέω, πού πάμε, εκβιαστής. Δεν λέει να πάρουμε παίκτες. Εντάξει, την βγάλαμε μια χρονιά έτσι κουτσά στραβά που δεν παίζαμε μπάλα και με ένα 0 είχαμε και την κολοφαρδία, έτσι. Τώρα δεν κρατάει αυτό, δεν μπορείς να το κάνεις λάστιχο. Είσαι σοβαρός άνθρωπος. Το έχουμε πει και από εδώ και οι προπονητές σας που ήταν, δεν τον είχαμε αναιρέσει. Σοβαρός. Και λέει, πού πάμε, να πάρουμε κανένα παίκτη. Τι θέλετε να σε αγωνιστούμε τώρα, δηλαδή, γιατί δεν ξεφτιλίζομαι κιόλας. Άμα θέλετε, έτσι είναι. Εκβιαστής. Ψυχρός εκβιαστής, Τάκη. Και πήρανε τον Μανολά που τον βρίζανε πριν γιατί είχε και καλά φέρει τον ανιψιό του τον Κώστα τον Μανολά, τον είχε φέρει στον Ολυμπιακό. Τον βρίζανε πριν. Και αλλά ευτυχώς ο Κώστας ο Μανολάς ήρθε στον Ολυμπιακό. Είναι Ολυμπιακός. Γιατί ποτέ έχουν δείξει, ρε Τάκη, συνέπεια. Πες μου μια ομάδα. Μπράβο στη μάνα του Κώστα Μανολά που είπε ότι, αυτά την αλήθεια που είπε για την ΑΕ. Τάκη μου, έλα να σου πω κάτι άλλο. Πες μου, εκτός στον κόσμο του Ολυμπιακού, ποιος άλλος έχει δείξει συνέπεια. Πείτε μας, ρε, μια κολοτούμπα που έχουμε κάνει εμείς και θα σας πούμε χίλιες για την κάθε μία. Για ό,τι ομάδα και να είστε, θα σας βρούμε 10%. Πείτε μία, πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε, δεν κάνατε και κολοτούμπα σαν Ολυμπιακοί. Όχι σαν εκπομπή, σαν οικογένεια του Ολυμπιακού, γιατί εσείς όλοι οικογενειακά τα κάνετε. Όλοι οικογενειακά κάνετε τους περήφανους ότι είναι διαφορετικό να είναι ΑΕΚ που δεν θέλατε να παίξετε το κύπελο τώρα και καλά που βγάζατε πάνω να μην φίλοι με τον Κοντονή, δεν είσαστε. Έτσι που του πηγαίνατε και συζητάγατε και όλα. Γιατί δεν συζητάει μαζί μας ο Κοντονής, ρε παιδί μου, που είμαστε και το παράδειγμα προς μίμηση και συζητάει με εσάς. Είχατε κοινούς στόχους, να μην γίνει τίποτα, έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το ξεχνάμε. Μην νομίζετε ότι το πηγαίνουμε έτσι για να μην τσιτώσουμε τον κόσμο από εδώ πέρα. Ο κόσμος είναι ήδη τσιτωμένος. Δεν θέλουμε να το τσιτώσουμε παραπέρα, ούτε και θέλουμε να κλειστεί κανένας ανθρώπου το παιδί φυλακή. Δεν ξεχνιέται όμως, να το ξέρετε. Δεν γίνεται, όλοι τιμωρημένοι είναι εκτός τον Ολυμπιακό. Και ο μόνος που υφίσταται τις τιμωρίες, όλοι έχουν ελεωμένη τη φωλιά τους εκτός τον Ολυμπιακό. Και ο μόνος που τιμωρείται είναι ο Ολυμπιακός. Οι άλλοι δεν μαχαιρώσαν τον άνθρωπο εκεί πέρα. Και ο Ατρόμητος και η ΑΕΚ και κλεισμένο θα παίζανε. Πες μου, ο Ατρόμητος δεν έφταιγε. Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε ποιος έφταιγε. Τώρα γίνανε κάποια επεισόδια. Μπήκανε, ρε φίλε, και ο παδί του Ατρόμητου. Τι έκανε, δεν πήγανε και η ομάδα. Μπήκανε και άλλοι. Ας μην μπαίνανε οι μεν. Δηλαδή, πώς θα σου πω. Έγινε ένας διαπληκτισμός. Έτσι δεν είναι. Τι διαπληκτισμό, μα χαίρομαι έγινε. Έτσι. Τιμωρημένοι σας το λέει. Και ο μόνος που τιμωρείται, ξεφτιλίζοντας
αυτόν που παίρνει τις οποιασδήποτε αποφάσεις για τιμωρίες και δεν μιλάμε για τους δικαστές, τις δικαστικές αποφάσεις σεβόμαστε. Έτσι, υπάρχει μια εξουσία δικαστική, θα τη σεβαστούμε. Αλλά τώρα κάτι αυτόκλητοι δικαστές και διαχειριστές του ποδοσφαίρου δεν γίνεται. Ξεφτιλίζονται τιμωρώντας τον Ολυμπιακό, δείχνοντας τις πραγματικές προθέσεις. Ο εχθρός του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο Κοντονής, που το στηρίζει η κυβέρνηση αυτή. Έτσι. Άρα, βγάλετε τα συμπεράσματα δικά σας. Και μην τολμήσει κανείς και πει ότι και καλά το πάμε πολιτικά. Εμείς δεν ασχολούμαστε καθόλου με πολιτική. Τα χτυριάζουμε και χρεώνουμε και τιμωρούμε με τον τρόπο μας όποιος είναι ενάντια στον Ολυμπιακό. Έτσι. Αν θέλετε, κάποιοι που ζορίζεστε, είναι αυτοί, εσείς, το ΣΥΡΙΖΑ που είστε κλεισμένοι και δεν βγαίνετε έξω, μπείτε στα YouTube να δείτε τίποτα προηγούμενες εκπομπές, μια που έχετε και χρόνο, δεν ξεμητάτε. Να δείτε να σας δει ο κόσμος, να δείτε τι ωραία τα έχετε κάνει. Έτσι, μπείτε στο YouTube και δείτε κι άλλες. Και με το ΠΑΣΟ και με τη Νέα Δημοκρατία, όποιος πολέμαγε τον Ολυμπιακό, το αποδίδαμε αυτά που έπρεπε να το αποδώσουμε. Αλλά αυτό το χάλι δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό το χάλι εδώ, τόσο απροκάλυπτα. Ούτε καν η Χούντα δεν το είχε κάνει, εσείς αριστεροί που ακούτε, ούτε καν το έκανε πιο κόψα. Μας έδιωχνε τον Μπολέτη, μας έδιωχνε το Σιδέρι, το έκανε πιο κόψα. Έτσι. Το φώναζε ο Πατακός στο Σιδέρι και του έλεγε ηρέμησε, μην παίζει τόσο καλά. Να διακόψει ολόκληρη διοργάνωση για να μην χαρούμε, δεν υπάρχει. Όπως δεν θα υπάρξετε κι εσείς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Ναι. Ναι, ακούγεται, εσύ είσαι. Εγώ. Καλησπέρα αδερφιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, Δημήτρη Ολυμπιακός, Μπορνάζη, Περιστέρη και λίγο πιο πάνω Ήλιον και προσέλιν αδερφού του άλλου. Λοιπόν. Από κινητό μας παίρνεις, έτσι γιατί κάνει κάποιες διακοπούλες. Ναι, εντάξει, παίρνω από κινητό όμως, δεν μπορώ να μιλήσω διαφορετικά. Σταθεροποιήσου κάπου, ναι, μπράβο, για να ακούγεσαι και εσύ, μην πάνε χαμένα τα λόγια σου. Πού να πάω, κάτω να πάω μπαλκόνι, κάτσε. Πήγαινε έξω δεξιά. Για μιλά, να δούμε πώς είσαι, πώς... Λοιπόν, παίρνω από Ήλιον, όρια που μνάζει, από το σύνδεσμο του Αλέκου. Ναι, ακούει. Πάμε, σ' ακούμε, ναι. Παιδιά, όλα καλά φέτος, όλα καλά και τέλεια. Εντάξει, και εγώ να σου πω κάτι, για να μην γιατί το έλεγε σε εσύ, Άκη, παιδί. Ο Δήτρα τον δημοψήφισα, γιατί νόμιζα ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν έχεις τα πολιτικά. Μάτισα, να σου πω κάτι, πήγα στον κουβά και εγώ, που λένε. Ναι, τα κάνε όλα εναντίον του Ολυμπιακού. Εγώ νόμιζα ότι θα αλλάξει κάτι. Θα μιλήσει την τηλεόραση. Αυτό είναι ότι τίποτα. Τίποτα. Και εμείς, φίλε, στην αρχή περιμέναμε να δούμε. Λέμε, ξέρω εγώ. Εγώ πίστευα ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν το λέω πολιτικά όμω, να σου πω κάτι. Δεν το λέω πολιτικά γιατί δεν με ενδιαφέρει. Ναι, στον Ολυμπιακό να μην. Για τον Ολυμπιακό. Ναι, για κάτι άλλο. Ακόμα νιάζει εμένα. Εντάξει, εγώ την πάτησα. Ωραία. Σαν μπορούσα να κάνω κι άλλο. Θα μπει στην τηλεόραση να μην μπερδεύεσαι. Να μιλάμε μόνο από το τηλέφωνο. Ωραία, έγινε. Γιατί ακούς τη φωνή σου και μπερδεύεσαι. Έλα, πάμε. Μεγάλο σπίτι, ε. Την έχεις μακριά, την τηλεόραση. Έλα, πάμε. Είναι πολύ κοντά, είναι στο δωμάτιο. Ναι, πλάκα κάνω, ωραία. Έλα, πάμε. Για πες. Λοιπόν, αυτό λέω, ήθελα να πω. Το ψήφισα γιατί νόμιζα ότι θα αλλάξουν πράγματα, θα αλλάξει η ζωή. Και τελικά το πείμα το έκανα και εγώ. Και δεν είμαι πολύ έξυπνος για να φάσει ένα πείμα. Είμαι πολύ έξυπνος και πολύ καλός. Τελικά. Άλλαξε η ζωή. Κοίτα, είσαι έξυπνος γιατί είσαι Ολυμπιακός και χαζός γιατί τους ψήφισες. Εντάξει, όχι. Και είσαι... Το ίδιο και εγώ άμα ψήφισα. Και εμείς, ναι. Κοίτα να δεις. Όποιος αναγνωρίζει τα λάθη του,
Δεν είναι μεπτό, όλοι κάνουν σφάλματα. Και πόσο μάλλον άμα είσαι και παραπλανημένος από τόσους λαοπλάνους. Την πρώτη φορά. Δεύτερη δεν υπήρχε. Έπεσε η γραμμή. Όχι, όχι, ακούω. Άλλη μόνο, λάθη κάνουμε όλοι. Κάτσε ένα λεπτό. Όπως κάναμε και εμείς. Έσκησα ένα μνημόνιο. Να σκίσω και εγώ ένα. Όχι, φτάνει. Πολλά είναι. Έλα, τώρα τι είναι. Σκίζουμε και την απόφαση του Υπουργού του Κοντονή και κλεισμένου των θυρών. Αύριο θα ανοίξει το γήπεδο. Ναι. Ρε φίλε, γελάει ο κόσμος τώρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο να πω. Άκου, να σου πω κάποια, δηλαδή, να πω κάποια πράγματα. Αυτό που έχει γίνει στο ποδόσφαιρο είναι μπούσουλας για πώς λειτουργούν σε όλα τα άλλα. Δηλαδή, πώς να σου πω, εγώ, ο καθένας μας, από οικονομικά δεν ξέρει. Ακούμε στις τηλεοράσεις, μας πρίζουν, είμαστε θολωμένοι. Έτσι, εδώ δεν ξέρουν οι οικονομολόγοι καλά-καλά τι γίνεται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Στο ποδόσφαιρο όμως, που το ξέρουμε το ρημάδι, το αντικείμενο, κακός ή κακός, όλοι το ξέρουμε. Έτσι, ξέρουμε τι γίνεται, ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα και βλέπουμε πώς λειτουργούν. Είναι ένας μπούσουλας ότι δεν πρόκειται να πάμε, ότι πάμε μαθηματικά για φούντο. Κατάλαβες πως το λέω. Πολύ καθυστέρηση. Ναι, απλά, να μιλήσω λίγο κι εγώ. Ναι. Επειδή βλέπω το Ντάκη. Ναι, μίλα μου. Επειδή ο ανιψιός μου παίζει στο Ταΐτος Πατών. Μπράβο. Υπάρχει ακόμα ομάδα, ξέρεις. Εκεί άμα. Υπάρχει αυτή η ομάδα, ο Αΐτος Πατών. Ναι. Υπάρχει και παίζει ανιψιός. Υπάρχει ακόμα. Ναι, υπάρχει αλφα κατηγορία. Ναι, για αλφα κατηγορία. Είναι β' κατηγορία. Πάλι παρά κατηγορία. Τώρα έχει καθεργηθεί η δεντασμική. Οπότε θα παίξει κατευθείαν. Λοιπόν, είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν να πω αυτό όμως. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ θα να πω κάτι άλλο. Ότι. Λέμε παιδιά. Γενικά. Χωρισμένο είμαι από πολλά πράγματα. Αυτή η προπαγάνδα που παίζει και λοιπά και λοιπά και θέλω να απευθυνθώ πολύ στον Άκη γιατί ο Τάκης είναι, ξέρεις, είναι άρρωστος και είμαι και εγώ άρρωστος και το ξέρω και εγώ. Εμένα, πέρα από όλα τα αναστήματα που να σου πω κάτι με έχουν ικανοποιήσει και το ξέρετε όλοι ότι ικανοποιημένοι είμαστε όλοι. Τα έχουμε πάρει όλα γενικά παντού και παντός τρόπου. Θα ήθελα μια ερώτηση και στους δυο σας. Είστε ευχαριστημένοι και εγώ θα περιμένω στη γραμμή για να απαντήσω κιόλας, έτσι, όχι να φύγω. Πες ναι. Έχουμε τρία λεπτά. Ήθελα εκεί να τους πονέσω φέτος και πραγματικά. Πού? Και ήμουν στο μπάσκετ. Στο μοναδική στεναχώρια μου είναι που δεν τους πόνεσα εκεί. Πού λέτε, γιατί, Άκη. Πού, γιατί ήθελα να τους πονέσω. Δεν ακούστηκε το άθλημα. Πονάω συνέχεια. Σε ποιο ρε φίλε. Δεν ακούστηκε το άθλημα. Είχανε διακοπή γι' αυτό. Σε ποιο. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Θέλω να σου πονάω. Στο μπάσκετ. Θέλω να σου πονάω. Μέχρι τώρα τους έχουμε πονέσει. Γιατί. Είσαι πρώτος. Πρώτοι είμαστε. Θέλω να τους πονάω συνέχεια εκεί. Καλά. Άκου φίλε. Άκου. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Σαν Ολυμπιακός που είσαι και είμαι και εγώ και ο Άκης. Θέλω να τους πονάμε παντού. Καταλάβει. Καλά, τα υπόλοιπα τα έχουμε δεδομένα. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, μην το ξεχωρίζεις. Εντάξει, και τώρα που όσον αφορά για τον μπάσκετ. Όχι, έχει δίκιο, Τάκη. Όσον αφορά για τον μπάσκετ. Είμαι μαζί σου. Αλλά εκεί θέλω να σπονάω ιδιαίτερα. Όσον αφορά για τον μπάσκετ. Γιατί είναι το μόνο που του έχει απομείνει και λένε και όσον αφορά για τον μπάσκετ, έχουν να παίξουν στου 4 στην Ευρώπη σε Final Four από την Τουρκία. Και εμείς έχουμε πάρει 2 κύπελλα Ευρώπης. Συνεχόμενα. Μέσα σε 11 μήνες. Ούτε 12. Σε 11 μήνες. Και άλλα 2 Final Four. Που παρευρεθήκαμε. Στα τελευταία 6 χρόνια. 4 φορές έχουμε πάει. Από την Τουρκία και μετά κλπ. Από την Τουρκία και μετά, sorry. Λοιπόν, εντάξει, Μαράκο μου, να είσαι καλά. Χριστός Ανέστη. Και σε σένα και στους υπόλοιπους. Τι, κλείσαμε. Είχα αγωνία για την απάντηση, αλλά εντάξει, το προλάβαμε το φίλο. Ναι, δεν έχουμε τις ακόμα. Έχουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
Ξαναλέμε για εισιτήρια του Πόλο. Έχουμε, παιδιά. Από Τετάρτη. Ανακεφαλαιώνει, μας είναι τα ετάπα μου του Πόλο. Τετάρτη, πες τα, Τετάρτη Παρασκευή, τι ώρα. Τετάρτη 6 ώρα παίζουμε στο ΣΕΦ. Επίσης, και την Παρασκευή στις 8. Σε ένα από τα δύο παιχνίδια θα γίνει και η απονομή του κυπέλου στις γυναίκες του τροπέου του πρωταθλήματος στο γυναικείο μπάσκετ. Επειδή εκεί πέρα μέσα... Το οποίο θα το έχουμε τη Δευτέρα εδώ. Μαζί με το κύπελλο Ελλάδος του ποδοσφαίρου. Μέσα στο νίκελ. Εγώ, Άκη, το... θα πάρω και τα δύο. Εσύ και μετά εσύ. Ε? Θα έχεις επαναλήψεις, άκη, πήγαινε γυμναστήριο, πήγαινε γράψου. Μία γραμμή. Πάμε στο τελευταίο. Ευρώς. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χριστός Ανέστης. Αληθώς ο Κύριος. Να είσαστε καλά, παιδιά. Ολυμπιακός. Με λένε Τζανέστη. Τζανί. Ναι. Έλα, Τζανί μου, πάμε. Όχι, Ανέστη, Ανέστη. Ανέστη. Ω, χρόνια πολλά κιόλας. Πολύ χρόνια. Να είστε καλά, διαρκείς. Παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι. Έχω πάρει πολλές φορές. Είμαι Τάκη, είμαι αυτός που τραγουδούσα για τη Σάντο. Ναι, του Πελέ. Ναι. Λοιπόν, τώρα αισθάνομαι πολύ περηφάνεια για τον πρόεδρό μας, ναι, που έδωσε εντολή και δίνανε 1500 κάθε μέρα φαγητό να φάνει πεινασμένοι. Βεβαίως. Μερίδες. Αυτό με κρατάει πολύ περήφανο. Και ρούχα. Ανέστη, και όχι μόνο στις πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες ήταν έκτακτο. Υπάρχουν... Εγώ τι ακούσα και τι διάβασα. Ναι, εντολή να δίνει 1500. Ναι. Αυτό προσθέθηκε, αυτό προσθέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά. Προσθέθηκε στι 2.500 εισιτήρια που δίνει κάθε μήνα. Ναι. Ακριβώς. Για του Έλληνες μιλάμε, του ταλέπορους. Ναι. Εκεί που πεινάνε, είπαν έτσι, εντάξει. Ναι. Συμμετοχή. Και μπράβο του. Ναι, μπράβο. Και 2 εκατομμύρια που έχει δώσει στη UNICEF, 50.000 εμβόλια. Παιδάκια έχουν εμβολιαστεί για μια ρώση. Και για να καταλάβουν, φίλε Ανέστη, οι υπόλοιποι που μας ακούνε, μιλάμε για το μπάτζετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, αυτά τα μόνο οι δωρεές. Λοιπόν, Τάκη, ναι. Τάκη, μ' ακούς. Ναι, ακούω. Κάτι είχε, δεν άκουσα εγώ γιατί άργησα και όταν άνοιξα και σας έπιασα, ναι, κάτι λέγατε για ένα μεγαρίδια, τα μέγαρα. Μια κότα. Μια κότα την κυνήγησε ένας φίλος μας. Ναι. Να την πιάσει, αλλά... Και πάλι πήγε σε ένα κοτέτσι και πήρε ένα τηλέφωνο που είχε εκεί ένα θάλαμο. Ναι, ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, να ακούστε να δείτε. Εγώ είμαι μικρασιάτης και γεννήθηκα μέγαρα. Ναι. Ακούστε να δείτε, Τάκη. Πες. Λοιπόν, εμείς οι μικρασιάτες στο Βίζα καταντήσαμε και παίζαμε 11 παίκτες. Ναι. Λοιπόν, γιατί εκεί το μελί έβγαζε ποδοσφαιριστές. Ναι. Ήμασταν μικρασιάτες. Αλλά γεννηθήκαμε στα μεγάλα όμως. Ήρθαν οι γονείς μας εκεί. Λοιπόν, να σας πω την καθαρή αλήθεια. Θα μετρήσει 100 Ολυμπιακούς, 10 Παναθηναϊκούς. 100 Ολυμπιακούς, ναι, 10 Παναθηναϊκούς, παιδιά. Και λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Και αξίζει πόσο. Όχι, περισσότεροι δηλαδή μετά από εμάς έρχονται και οι ΑΕΚΙΤΖΙΔΕΣ. Οι ΑΕΚ. Αλλά έρχονται και δεύτεροι πάλι και οι ΑΕΚ. Αλλά Παναθηναϊκοί τα μέγαρα να τους πάρεις όλους, 50.000 κόσμος, 500 άτομα δεν έχει. Καλά, αυτό γίνεται σε όλες τις περιοχές. Ναι, εντάξει, σωστά. Κλείνουμε. Λοιπόν, είχαμε και αξιόλογο σύνδεσμο. Φίλε, επειδή κλείνουμε τώρα και δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, σας χαρίζω αυτό και τελειώνω και να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά, Ανέστη μου. Ένα λεπτό, Τάκη. Κλείνουμε, θα μας κλείσουν στον αέρα. Πες το γρήγορα, δηλαδή, το έχουμε. Ναι, τώρα θα το ακούσετε. Αφού κλείνει τώρα η εκπομπή, δεν θα το πούμε. Πες τώρα εσύ, Ανέστη, και τον ύμνο είναι. Έλα, Τάκη. Πες το, τον ύμνο είναι. Τώρα θα ακουστεί, ρε παιδιά, το ράδιο μου. Για την τήρηση. Καλό βράδυ, άλλο τράγει φορά, για να το λάθω. Γεια σα.
Ανέστη, με το καλύτερο κλείσιμο. Γεια σας. Γεια χαρά.